Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο, 107 και 4 στον FM, Ράδιο Μαρμίτα, άλλη μια εκπομπή ξεκινά και σήμερα με Ζάχο Ντρούλινγκ, Γρηγοριάδη και Τάσο Τρέγια, Ιατρόπουλο, συντροφιά, παρέτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Ηχολήπτης της σημερινής εκπομπής, ο Βασίλειος Καβαδίας, ο οποίος απολαμβάνει τα special εδέσματά του. Καλή όρεξη, κύριε Καβαδία. Μας ανοίγετε την όρεξη, να μην ξέρετε. Πεινάω, Βασίλη. Ναι. Πεινάω, δεν έφαγα. Ναι. Δεν έφαγα. Ναι. Κανόνισε. Πάρε ή πορκή του ή στο στέκι του Κωστή ή στο μοναδικό μετά. Να στείλω καμιά κούτρα. Μετά. Μετά έχει και Champions League, μετά ωραία λοιπόν, παιχνιδάκια. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά θέματα πριν υπάρχουν. Πριν ξεκινήσουμε, αργήσαμε λίγο γιατί δώσαμε γύρω στα 12-13 λεπτά στον Γιώργο Ματσιούκη. Έπρεπε γιατί έχει σοβαρά προβλήματα ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής αντιμετωπίζει. Μάλλον δεν θα υπάρχει συμμετοχή ποδοσφαιρικού Ηρακλή φέτος σε κάποια από τα πρωταθλήματα, έστω και υποδιέστερης κατηγορίας. Οπότε ήταν, νομίζω, επιτακτική ανάγκη να δώσουμε χρόνο στον Γιώργο Ματσιούκη. Σαν πρώην δικηγόρος του Ηρακλή που ήσουν πριν μια δεκαετία. Δεν νομίζω, γιατί. αναλάβει το. Δεν νομίζω να ήμουν. Αυτό είναι, ναι. δική μου. Δική μου ατάκη. Ναι, οροθεσία. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Απλά δεν μου αρέσει να κράζουν κάποιον και να μην είναι κάποιος εκπρόσωπος εκεί. Όντως, ένα δίκιο το είσαι. Όταν έκαπαιρνε στο μέρος του Ηρακλή, δεν υπήρχε Ηρακλή. Δεν έπαιρνα κανένα μέρος. Δεν υπήρχε Ηρακλή ιδέα στην Ελλάδα. Δεν έπαιρνα μέρος του Ηρακλή. Έλεγα πάντα το σωστό. Το σωστό. Αν το σωστό ήταν το μέρος του Ηρακλή, είχατε πρόβλημα εσείς και με τον Πάο και με τον Ηρακλή τότε. Εντάξει. Τι να κάνουμε, φίλε μου, να κάνεις και να οργώσεις. Λοιπόν, δύο εισιτήρια. Τι δύο εισιτήρια. Δύο εισιτήρια σας δίνουμε. Δωράκι από την Ράδιο Μαρμίτα, την εκπομπή μας και το Λίμπερο φυσικά. Να ευχαριστήσουμε και το σταθμό για την πολύ καλή κίνηση που έκαναν. Δύο εισιτήρια για το μεγάλο μάτς της Κυριακής, ΠΑΟΚ Άρη, στο γήπεδο της Τούμπας. 6.30 ώρα είναι, έτσι. 6.30 το απόγευμα. Για να μπείτε στη διαδικασία και εσείς, πληκτρολογήστε FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε ονοματεπώνυμο, απαραίτητη προϋπόθεση, και στείλτε το στο 54-526. Αν θέλετε, πριν την αποστολή, μετά το ονοματεπώνυμο, γράψτε τελικό σκορ που πιστεύετε ότι θα βγει το μάτς ή κάποιο σχόλιο, αν θέλετε. Ή μόνο θέλετε, το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Δύο εισιτήρια. 10 η ώρα θα γίνουν δικά σας, εντελώς δωρεάν. Λογικά είναι για τη θύρα 7. Όλα τα εισιτήρια που κληρώνουμε τόσα χρόνια εδώ, από το 11 είμαστε εδώ στο Λίμπερο, είναι για τη θύρα 7. Έτσι, επαναλαμβάνω τη διαδικασία. FM, κενό, ονοματεπώνυμο, κάποιο σχόλιο προαιρετικά ή κάποιο αποτέλεσμα που πιστεύετε ότι θα βγει, και το στέλνετε στο 54-5-20-6. 1-19. Για να λέμε εδώ και ορμάτε, γιατί δεν υπάρχουν του στραβού. 23.000 διαρκεία. Εντάξει, λίγα. Αντιλαμβάνεσαι ότι. Και στο δεύτερο γύρο, τώρα μια που το λέμε έτσι, κύριε Τσαλτίδη, για να τα λέμε έτσι όλα και όλα. Και στο δεύτερο γύρο, υγεία να έχουμε εδώ να είμαστε, θέλω κι εγώ εισιτήρια. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν όχι δύο, ένα εισιτήριο πρέπει να κληρώσουμε. Εντάξει, δεν ξέρω. Τρία για να γεμίσει. Ένα λεπτό. Μπορεί να παίρνει. Ο ΠΑΟΚ να έδωσε πολύ περισσότερα. Δεν ξέρω πόσο. Μπορεί να έδωσε, ξέρω εγώ, 20-30 και εμείς να πήραμε 10. Ξέρω εγώ, έτσι λέω τώρα μία. Αλλά ένα θα πάρω. Δεν γίνεται τώρα να κληρώνει δύο αυτό και εμείς εδώ πέρα μην κληρώνουμε στο δεύτερο γύρο τίποτα. Λοιπόν, είναι η διαφορά. Ναι. Στο ήθος που υπάρχει, πολύ ποτέ δεν τον έχω πει αυτός. Εντάξει, ρε φίλε. Ποτέ. Δηλαδή, αυτό είναι υποτιμητικό που σε είπε αυτός. Όχι, ρε φίλε, αλλά δεν είναι ευγενικό. Εντάξει, και δεν ταιριάζει στη δική σου υπόσταση, να πούμε, στη δική σου εντάξει, υφή. Εντάξει. Πότε, στο δικό σου prestige, το marketing, παιδί μου, που προβάλλει προς τα έξω. Το image, το τόσο καιρό, το marketing, λέω εγώ. Άρα είναι ψέματα, δηλαδή. Αλλά δεν ταιριάζει. Εντάξει. Εδώ είμαι για να σε βελτιώνω. Δεν είναι κακό, έτσι. Όχι, δεν είναι βέβαια. Κακό. Ο ένας βελτιώνει τον άλλον. Ναι, άμπρα, με έχει ο ίδιος κίτρινο. Προσβλήθηκε. Τον αποκάλεσα, έχει δίκιο, έχει ένα δίκιο, τον αποκάλεσα αυτός, εντάξει, αλλά είναι εν τη ερήμη του λόγου που λέμε. Εντάξει. Λοιπόν, δεν θα τόσωνες. Πάντα, για όλα τα σώνα. Κύριε Ματζιούκη, μ' αρέσει, δεν ξέρω να σου το είπα, τα μακαρόνια Ναπολιτέν. Πολύ μου αρέσουν. Τα Ναπολιτέν. Εμένα η πίτσα Ναπολιτάνα μα. Να, και αυτό. Να. Αυτό γιατί δεν τον κράζει. Αυτό γιατί δεν τον κράζει μόνο με να δείχνει. Τι. Νάπολι, Λίβερπουλ. Να, τι, εγώ δεν είπα Νάπολι, Λίβερπουλ. Αλλά αυτό τι μιλάει τώρα. Αυτό δεν παίζει στην δεύτερη διοργάνωση. Παίζει.
Τι παίζει. Στο Europa UEFA, League. Ναι, τι θα κάνουμε. Ποιο είμαστε καφενείο τώρα. Στο UEFA. UEFA. Άσε τώρα. Πού να πιάσει τη Λίβερπουλ. Το πήρε το UEFA εδώ για να μας πει ο κύριος που έπαιξε. Ποιος το πήρε. Εδώ ο κύριος έπαιζε πριν κάποια χρόνια. Έπαιζε UEFA. Το πήρε. Ρε το UEFA το πήρες. Θα σου έλεγα τι πήρες αλλά μας βάλουν χ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εντάξει, με κάνει ο κύριος Ματζούκης. Ο κύριος Ματζούκης με. Γεια σας κύριε Ματζούκη. Γεια σου Γιώργο. Ξένος διαιτητής ζητάει ο Άρης. Για το VAR παραπονιέται. Θα τα αναλύσουμε εδώ πέρα. Προτζέκτορα ζήτησε για το Χαριλάου. Τι προτζέκτορα, από ποιον ζήτησε. Να βάλει μεγάλη οθόνη. Έχουμε μεγάλη οθόνη. Να το δουν το μάτσι οι φίλοι του Άρη στο Κλεάνης Βικελίδης. Από πού το ζήτησε αυτό. Από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Καλά, πρέπει να πάρει την άδειά του της ΠΑΕ, για ποιο λόγο. Όχι τα δικαιώματα, ρε φίλε, το ΠΑΟΚ TV. Τη κάλυψη του αγώνα. Πώς θα το κάνει, πώς το κάνει. Θα πάρει μία συνδρομή και θα το βάλει. Δεν γίνεται αυτό. Δεν δηλαδή στις καφετέριες που ας πούμε, σε μια καφετέρια ας πούμε, με μία συνδρομή θα το δίνουν 500 άτομα ας πούμε, σε μία καφετέρια. Η συνδρομή μπορεί να πάρει μία καφετέρια είναι 200 ευρώ το χρόνο. Δίνει 200 ευρώ το χρόνο και έχει όλο το πακέτο ΠΑΟΚ TV και μπορεί να δείχνει. Α, για καφετέρια είναι διαφορετική τιμή. Έως 5 τηλεοράσεις. Μπορούν να συνδεθούν. Και εγώ αν έχω μία θα πληρώσω για 5. Έως 5 τηλεοράσεις επαναλαμβάνω. Ναι. Είναι 200 ευρώ το πακέτο για επαγγελματική στέγη. Αχα. Δηλαδή αν εγώ είμαι επαγγελματία. Όχι, είναι ωραία ζήτηση αυτή. Είμαι επαγγελματία. Δεν λέω ότι επαγγελματία. Έχω καφενείο ρε παιδί. Και έχω μία τηλεόραση. Δεν μπορώ να πάρω μία. 200 ευρώ. Μία! Είναι επαγγελματική στέγη. Το βλέπει πολύ κόσμο. Αχα. Το βλέπει πολύ κόσμο. Δεν το ήξερα. Γιατί εσύ από μία τηλεόραση ναι. θα το πάρει το 300 το 500 ξέρω εγώ ανάλογα την κίνηση που θα έχει όταν παίζει πάω Κάρι, πάω Ολυμπιακό. Ξέρω εγώ. Εντάξει, έχει μια λογική αυτό. Έχει μια λογική. Αλλά το βάζει ο Άρης στο project. Δεν θα καλέσει την αστυνομία δηλαδή. Δεν ξέρω, αυτά είναι νομικά θέματα. Ναι, άμπρα. Αυτό ούτε εγώ το ξέρω. Πάντως έχει λάβει τα μέτρα πάρα πολλά μέτρα. Το έχω διαβάσει. Θα εδώ. Έχει βάλει, τι έχει βάλει στο ίντερνετ χωροφυλάκες. Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα για την πειρατεία. Πειρατεία. Το λέει εδώ πέρα. Θα φωνάξετε για το κομμάτι της. Η δράση είναι καθημερινή. Είμαστε έτοιμοι να βρούμε όσα στριμ μπορούμε. Είναι μία μάχη την πειρατεία. Που δεν μπορεί βέβαια να νικήσει σχεδόν κανείς. Ένας κολοσσός όλο αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα και κάνουμε ό,τι μπορούμε να περιορίσουμε το πρόβλημα γιατί είναι απώλεια χρημάτων για εμάς. Αν θέλει μια ομάδα να δείξει έναν αγώνα σε μια μεγάλη μερίδα φιλάθρων, δεν μπορεί να το κάνει. Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι λέει, που αφορά και το επαγγελματικό πακέτο. Ωραία. Εντάξει, αυτά είναι δικά σας. Πάντως να πω ότι την πειρατεία δεν την έχουν νικήσει το Hollywood. Που δεν υπάρχει περίπτωση να την νικήσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Το Hollywood. Τώρα, άλλο δεις παίζουν. Άλλο όμως η πειρατεία. Ναι. Άλλο όμως να το κάνει σαν πάει άρεξη. Αυτά... Νομίζω ότι θα υπάρχουν κάποιες. Ωραία. Εντάξει, αυτό δεν με κάνει. Αυτά δεν με νομικά θέματα δεν τα γνωρίζω. Αυτά ούτε εγώ τα γνωρίζω. Τα νομικά θέματα. Δεν με ενδιαφέρουν κιόλα. Ωραία. Και εγώ δεν με ενδιαφέρουν. Θέλει να το κάνει, ο Άρης το κάνει. Εγώ εδώ τώρα όμως πριν περάσουμε. Γιατί πρέπει να διαβάσουμε εδώ και τέτοια. Αλλά ακόμα και αυτό να κάνει 7,99 πρέπει να πληρώσει. Αλλιώς δεν γίνεται. Ναι, 7,99 έτσι. Το μήνυμα. Και μια που είπαμε γι' αυτό και πριν περάσουμε να κάνουμε πραγματικά ρε φίλε. Γιατί... πολλά όμως να πούμε. Αναπάμε στο. Ναι, ωραία, εντάξει, θα μην κάνουμε διακοπή. Ένα δίκιο το έχεις. Ας περάσουμε να ακούσουμε την ώρα. Γιατί ξεκινήσαμε και... λίγο αργά. Εντάξει, να ακούσουμε τι ώρα είναι. Και για το Ηρακλής. Να ακούσουμε τι ώρα είναι, να πούμε χορηγούς και δεν θα κάνουμε διάλειμμα. Συγγνώμη, τώρα σοβαρά. Δηλαδή ο Ηρακλής καίγονται. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Και εμείς αν είχαμε το ίδιο ζόρι και εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε. Δεν αντιλέγω, συμφωνώ. Άλλο η πλάκα και άλλο τέτοιο. Τι σπάνιες φορές που συμφωνούμε. Λοιπόν, έχουν θέμα οι άνθρωποι. Όχι, θερμά χοντρό θέμα έχουν. Και επειδή είμαστε και εμείς περάσαμε από το οπαδικό κίνημα και επειδή και εμείς ήμασταν σε καταλήψεις και επειδή περάσαμε και πέτρινα χρόνια με διοικήσεις πρωτοδικείου. Και επειδή ήμασταν και σε αποχές, αντιδρούσαμε στις αποφάσεις που πέραν οι Προέδροι κτλ. Σεβόμαστε τα όσα συμβαίνουν στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Έτσι. Και γι' αυτό. Το ότι το σέβομαι, εγώ, για να μην, εγώ δεν θέλω να ακούγομαι έτσι ο καλός παρές. Τα σέβομαι φυσικά, καταλαβαίνω τον πόνο τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να πάνε καλά έτσι. Δεν θέλω να λέω εγώ άλλα στο μικρόφωνο καλά, και άλλα. Δεν θα σε μαλώσουν, άντε. Όχι, δεν είναι κακό να σέβομαι. Το σέβομαι, είπα. Τελείως, το σέβομαι γι' αυτό. Φτάνει. Δεν θέλω φτάνει. Αυτό. Άλλο το σέβομαι και άλλο να θέλω. Είναι γνωστό. Όχι, ρε φίλε, να πάνε καλά δεν θέλω. Δεν γίνεται. Κατάλαβες. Δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύω. Εντάξει. Τι θες, να καταστραφούν, να μην υπάρχουν. Φυσικά. 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 Ή κακό είναι. Κακία, βέβαια. Γιατί είναι κακία, ρε φίλε. Όχι να μην υπάρχουν. Τι να μην υπάρχουν, να σβήσει. Δεν μπορεί να σβήσει η ομάδα. Καμία ομάδα δεν μπορεί. Πώς θα παίξουν τον χρόνο. Πώς θα παίξουν. Εντάξει, τώρα θα σβήσει, δεν μπορεί. Δεν γίνεται να σβήσει καμία ομάδα. Τέλος. Έτσι, όταν υπάρχει μία μάζα οπαδών, δεν γίνεται να σβήσει. Τέλος. Μικρή ή μεγάλη. Όταν υπάρχει μικρή, μπορεί να σβήσει. Ο Αθηναϊκός έσβησε. Εντάξει, δεν υπάρχει Αθηναϊκός. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Διαφημιστικό. Είπαμε να ακούσουμε τι ώρα είναι.
Ναι. Δεν είμαστε κάνουμε διάλειμμα. Εντάξει. Είναι την ώρα και δύο-τρεις διαφημίσεις. Ώρα είναι. Μόνο ώρα. Όχι. Ώρα. Μόνο ώρα. Θα βάλουμε ώρα. Γιατί ξεκινήσαμε αργά. Okay. Πάμε 9 η ώρα το okay. Okay. Πούμε και τους χορηγούς. Okay. Έχει πολλά θέματα. Έχει πολύ πράγμα. Εντάξει. Δεν προλάβαμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε. Να ενημερώσω ότι με έχουν μπλοκάρει για μερικές μέρες. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω. Δέχομαι μηνύματα στο Messenger. Με έχουν απαγορέψει να απαντάω. Δεν λειτουργεί το Messenger. Γι' αυτό έκανα και το δεύτερο προφίλ, βέβαια. Το διαπιστώσατε πολλοί από εσάς. Για ανάρτηση, για μια ανάρτηση που έκανα για τον Σπάθα το 2012. Για μια ανάρτηση μου στείλανε, παιδιά, ότι με μπλοκάρανε 7 μέρες το λογαριασμό μου και το Messenger και το Facebook. Αλλά πρέπει να κάνει κάποιος αναφορά από μόνο του. Δεν για μια ανάρτηση που έκανα το 2012. Ναι. Φυσικά και μου έκανε κάποιος αναφορά και όχι μία. Αυτό είναι στοχευμένο. Σίγουρα. Ψάξανε ρε φίλε τώρα, άκου να δεις, οι βλαμμένοι, να δεις πόσο κακό, δεν θέλω να χαρακτήσω το άλλο, γιατί κατάλαβα ποια μερίδα το έχει κάνει. Αυτοί που κάνουν παρέλαση ρε παιδί μου και έχουν ιδιαιτερότητα, κατάλαβες. Mm. Ποιοι έχουν θέμα και κάνουν παρέλαση για να το διαφημίζουν. Κάτι, επειδή χαρακτήριζα κάπου πάει το μυαλό. Τον Σπάθα αδερφάρα, κατάλαβες, το 2012. Το 2012 λοιπόν έγινε η ανάρτηση. Και το θυμήθηκαν τώρα, ψάξαν, το βρήκανε. Προφανώς ήταν οργανωμένο. Κάνα καμιά 10-20 ξέρω εγώ αναφορά και με μπλόκανε για ανάρτηση που έγινε το 2012. Εντάξει, οκ, okay, όλα καλά. Κανένα πρόβλημα. Και ένα μήνα, παιδιά, ειλικρινά, στα παραθύρια μας. Στα μεγάλα τα παραθύρια μας. Εντάξει, ούτε καν μας ενδιαφέρει. Και το πολύ πολύ εμείς χάνουμε. Δεν χάνουμε εμείς, κύριοι, από το φατσοβιβλίο. Εσείς χάνετε. Εντάξει, να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα διαδικαστικά και να μπούμε κατευθείαν στα θέματα, έτσι. Έτσι πάμε. Λοιπόν, πορκείτο ψητοπολείο. Και γρήγορα, γρήγορα, να πούμε. Το είπα για το φίλο την Ολλανδία. Το... Ωραία. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο, Καραολίκη Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, και delivery στο διάσημο πλέον 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας από την εφαρμογή μας, κερδίζετε έκπτωση 10%. Mazda Manatidis, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση αυτοκίνητα Mazda, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Manatidis, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Κοντά μας άλλο ένα απόγευμα, η ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους, σε ένα εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια κατευθείαν από τα δίχτυα στα πιάτα σας και τα special αχνηστά μύδια μας παρέα με τις κουκλίτσες, τις γαριδάρες που υπάρχουν στην ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης δερσίνας, ούζου τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Διεύθυνση: Θεμιστοκλής Οφούλη 76 και Αργοναυτών 1, δίπλα από το ΣΑΡΚ στο Καραμπουρνάκι στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο ρεζερβέ, σημειώστε το και τηλεφωνήστε εγκαίρως να εντυπωσιάζετε την παρέα σας και το τέρι σας στο 2310-413-230, επαναλαμβάνω, 2310-413-230. Εδώ και το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Εχλικίδη ΙΣΑΑΚ, ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Αλλάζετε τα λάδια σε μεγάλη ποικιλία πολυπατικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο εγώ καυσίμων Τεχνικίδη ΙΣΑΑΚ, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα του γεφυράκι των Μετεωρών. 2310-611-256, τηλέφωνο επικοινωνίας με το φίλο μας τον ΙΣΑΑΚ. Η δική σας εξυπηρέτηση άλλωστε είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, κοντά μας είναι και το κομμωτήριο Ανανέωση. Κουρεύεσαι μόνο με 5 βουλάκια. Καλά, ακούσατε, ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κουρεματάκι. Μόνο με 5 ευρώ από τα χρυσά χεράκια
της Ποπάρας, η οποία μόλις θα σας αναλάβει σας κάνει κουκλάκια, εσάς, το σύζυγο, τη σύζυγο, αλλά και τα βλαστάρια σας. Μόνο με 5 ευρώ λοιπόν, κομμωτήριο ανανέωση. Πού βρίσκουμε το κομμωτήριο ανανέωση? Στη Νεάπολη, στο γεφυράκι του Μετεώρων δίπλα, Ανδρέα Παπανδρέου 225. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616-999, επαναλαμβάνω 2310-616-999, να ανανεωθείτε οικονομικά. Αυτά και με τους υποστηρικτές της εκπομπής μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Να δούμε λίγο με τον προπονητή καταρχήν. Τι έγινε, πόρτα λέει, έφαγε από τον Κρέσπο. Ναι, ο Άρης, ναι, αρνήθηκε, λέει ο Κρέσπο. Πόρτα από τον Ιέρο, πόρτα από τον Κούτι, πόρτα από τον Κρέσπο. Πόρτα δεν έφαγε από τον Ιέρο. Ένα 200 ζήτησε. Η πόρτα είναι αυτό. Σαν να σου ρίχνει πόρτα. Άμα είχαμε ένα. Δεν ήξερε ο άλλος τι budget έχεις. Όχι, φίλε, πού να το ξέρει ο άλλος. Είχαμε ένα σχολείο, μην ξέρει και τον Άριο Ιέρο. Ναι. Ένα 200 αν του δίναμε, θα έρχονταν μια χαρά ο Ιέρο. Ναι. Να πούμε άλλη μια φορά πριν ξεκινήσουμε ότι σας δίνουμε δύο εισιτήρια, δύο μαγικά χαρτάκια, τα οποία θα είναι δισεύρετα τις επόμενες ημέρες για το μεγάλο μάτς της Κυριακής στο γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟΚ Άρης, 6:30 το απόγευμα. Στο γήπεδο της Τούμπας είπαμε, για να μπείτε στην κλήρωση, η διαδικασία είναι απλή. Πληκτρολογήστε FM, αφήστε ένα κενό, όνομα, τεπώνυμο απαραίτητος γράψτε και στείλτε το στο 54526. Επαναλαμβάνω, FM κενό, όνομα, τεπώνυμο, σχόλιο αν θέλετε ή το τελικό αποτέλεσμα και στείλτε το στο 54526. Δύο από εσάς είστε νικητές ή νικήτριες και δεν το ξέρετε. Στις 10 θα ανακοινώσουμε τα ονόματα για τα δύο μαγικά χαρτάκια ΠΑΟΚ Άρης. FM κενό, όνομα, τεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. Πάμε. Ωραία. Αυτό για τον Μπάσα, ναι. Για τον Μπάσαλο, γιατί διάβαζα τώρα, τελείωσε, ναι. Ο Μπάσα. Ήταν κάτι το οποίο είχε διαφανεί έτσι κι αλλιώς τον τελευταίο καιρό στην ομάδα. Αυτό που είπες για τον Κρέσπο, εγώ επαναλαμβάνω, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να έρθει ένας προπονητής ο οποίος να μην είναι... να μην μάθει στο Κασίδη το κεφάλι. Και ο Κρέσπο μπορεί και αυτός να είναι τεράστιο, να ήταν μάλλον τεράστιο όνομα σαν παίκτης, αλλά και αυτός, από ό,τι διαβάζω, προπονητική εμπειρία μεγάλη, γιοκ. Δεν μπορώ να καταλάβω, θα μου πεις και όλοι από κάπου ξεκινάνε. Ναι, ρε φίλε. Ο Γερμανός λέει τώρα. Ναι, ο Γερμανός. Αν είναι αυτός που λέμε ο Γερμανός και αυτός. Μπόχουμ, κάποια χρόνια. Σε Μπόχουμ ήταν, σε Βόλσμπουργκ, ναι. Ήταν το 2006-2007. Ναι, έχει όμως κάποια χρόνια και αυτός δεν εργαζόταν. Ψιλοβοηθός ήταν. Ναι, εντάξει. Το βοηθός δεν με πειράζει. Να έχει συνεχόμενες παρουσίες θέλω. Ναι, ναι. Και να έχει, ρε παιδί μου, ένα background μια δεκαετία. Δεν λέω πολλά. Δεν λέω πολλά σε χρόνια. Σε κάποιες άγνωστες ομάδες που 16-17. Ναι, αλλά έχει τώρα κάποια χρόνια, νομίζω, αν θυμάμαι, ναι, καλά. Ναι. Δεν έχει εργαστεί πουθενά. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Εντάξει. Αν είναι να πάρετε, φίλε, έναν άγνωστο. Που, ναι, μέχρι να προσαρμοστεί και να μάθει. Μα, αυτό σου λέω. Την ομάδα και την ελληνική πραγματικότητα. Όχι, όχι, όχι. Πάνε με τον Τερζή, ρε φίλε. Έτσι. Καλά, με τον ΠΑΟΚ θα πάει έτσι κι αλλιώς με τον Τερζή. Άλλο σου λέω. Ναι, να πάει όλη τη χρονιά, λες. Ξέρω εγώ. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω αν συνεχιστούν οι καλές εμφανίσεις και τα καλά αποτελέσματα. Κράτα και τα πεντακόκια. Ναι, 550. Κάνε και δύο διορθωτικές κινήσεις. Αυτό, το, ναι, Δεκέμβριο με τα πεντακόκια. Αυτό. Τώρα αυτό... θα μου πει απαραίτητη προϋπόθεση είναι να. Παίζει και όχι, να αυτό, παίρνει και αποτέλεσμα. Αυτό που είπες, δεν θυμάμαι αν ήσουν εσύ ή ο Στέλιος εδώ πέρα, ναι, να μην λέω τέτοιο. Είχα πει ότι ο Παντελίδης στήγιζε στον Άρη 200-250 χιλιάρικα, θυμάμαι καλά. Και υπήρχε ένα ρεπορτάζ ενός από τα site του Άρη, από το Πρεσάρι, που έλεγε ότι ο Άρης έδινε στον Ιέρο, μπορεί να πάει, ρε παιδί μου, το ταβάνι του 550. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι 300 χιλιάρικα είναι διαθέσιμα. Δηλαδή, είχαμε, ναι, αυτό ακριβώς. Ότι το σεντόνι, το πάπλωμα πάει άλλα 300. Άρα γιατί δεν έχουμε αριστερό back και αμυντικό half. Πήραμε ένα αμυντικό half ο οποίος ήταν εκτός 18 στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Έναν από την ΑΝΤ, δανεικό. Λοιπόν, είναι μια εύλογη απορία, θεωρώ. Λοιπόν, αυτά βλέπουμε εδώ ότι για τον Μπάσα θέλω να πω, ένας ακόμη παίκτης ο οποίος ήρθε με πολύ βαρύ βιογραφικό, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, φεύγει. Βλέπω εδώ φιλικό το αντίο με τον Μπάσα και τα λοιπά και τα λοιπά, τα κλισέ, όταν φεύγει ένας παίκτης, τον ευχαριστούμε, τον ευχαρίστησε να πάει το άνθρωπος εκεί στην Αυστραλία να παίξει μπάλα, να πάρει λεφτά και να είναι καλά και να έχει την υγεία του. Τον ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς ήταν μία από αυτές που λέμε, ήρθαν με μεγάλες προοπτικές και προσδοκίες, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα... Λοιπόν, να πούμε ότι ο Άρης ζήτησε... Αναζήτησε τρόπο ώστε να μπορέσουν να τοποθετήσει προτζέκτορα, ναι, στο Κλειάδης Βικελίδης. Ζήτησε τη συνένεση του ΠΑΟΚ, εδώ το διαβάζω τώρα. Για να παρακολουθήσει από εκεί ο κόσμος το παιχνίδι της Κυριακής το απόγευμα. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν όμως.
καθώς δεν το επιτρέπουν οι όροι χρήσης του ΠΑΟΚ TV, το οποίο και έχει τα δικαιώματα των αγώνων του ΠΑΟΚ. Ωραία. Έτσι λοιπόν, πολύ εύλογα, το αίτημα του Άρη έπεσε στο κενό. Αφού είναι στην ευχέρεια του ΠΑΟΚ και δεν θέλει ο ΠΑΟΚ, δικαίωμά του είναι. Δεν το συζητάμε. Ο Άρης ζήτησε, από ό,τι διαβάζω εδώ στο All About Άρης, ζήτησε την άδεια με ή χωρίς εισαγωγικά του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε. Έκανε ο ΠΑΟΚ κάποια προσφορά. Α, δεν ξέρω τι έκανε. Μπορούσε να κάνει μια προσφορά ο κύριος Καρυπίδης. Δεν ξέρω τι έκανε. Και να πει, κύριε Ιβάν Σαββίδη, πόσα θα ζητούσε εγώ θα εσύ? Δώσω, ας πούμε, 10.000, ναι. 15.000. Ναι. Για να ικανοποιήσω τον κόσμο του Άρη. Ναι. Σας δίνω 10-15 χιλιάρικα, ας δεν πούμε. Ξέρω. Αυτά τα μπορούν να τα ξέρουν οι, μόνο ναι, ρε, παιδί, οι πρόεδροι. Έγινε αυτό. Δεν αν δεν έγινε, γιατί να στο δώσει ο άλλος? Δεν κουτράρι, το ξέρει ούτε καν εδώ το All About. Άλλο άλλες. Λέω ρε, εσύ. Ναι, ρε, πού να το ξέρω εγώ. Έτσι δεν είναι. Εσύ, ναι, αν ήσουν τώρα ιδιοκτήτης του ενός κοναλιού. Ναι. Που κάνεις κάποια έξοδα, κάποια διαδικαστικά, κάποια λειτουργικά. Ναι, θα ήθελα. Εννοείς δηλαδή ότι αν ο ΠΑΟΚ. Αφήνεις να εννοηθεί ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε μια καλή προσφορά, θα έλεγε ναι. Δεν λέω αυτό. Λέω, πιστεύω, ρε, ότι θα ήταν πολύ πιο κοντά στο, ναι, να επέρθει μια συμφωνία, ναι, εάν υπήρχε οικονομικό συμφέρον για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό λέω. Εντάξει. Και δεν νομίζω να είναι αυτό άτοπο ή να πέφτει στο κενό. Όχι, αυτό άμα ήταν μέχρι ενός λογικού ποσού και να είχα την προοπτική, πρόσεξε. Είπα εγώ τώρα να το βάλω στο τυχαίο. Ναι, να το βάλω στο γήπεδο και να έρθει κόσμος, θα το έκανα και εγώ. Να σου πω, είπα ένα ποσό τυχαίο. Αλλά με ένα λογικό ποσό. Δηλαδή μπορεί να έλεγε ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, κύριε Ιβάν Σαββίδη, εγώ, ναι, σας δίνω 20.000 ευρώ. Ναι. Μου δίνετε. Ωραία. Την άδεια να παίξω στο γήπεδο. Αυτό βέβαια μέσα δεν θα άρεσε καθόλου στις, ναι, καφετήριες γύρω-γύρω. Ωραία, ρε φίλε, δεν, ναι, έχει σημασία τώρα. Η αλήθεια είναι γιατί το γήπεδο, αν όχι, θα γέμιζε 10-15.000 θα τις είχε. Αν το έπαιρνε χωρίς τα 20.000 θα άρεσε και το έδειχνε, γιατί το ζήτησε. Ναι, για τις καφετέρειες λέγω. Ναι, εγώ λέω είτε με λεφτά είτε χωρίς λεφτά δεν θα άρεσε. Πάλι δεν στις καφετέρειες, αυτό είναι. Και έρχεται τώρα ο Ιβάν και σου λέει, κοίταξε Θοδωράκη, 20.000 εγώ τα θεωρώ ότι είναι λίγα. Επειδή έτσι, ναι, ή τα θεωρώ. Ωραία. Θέλω 40 ή μια χαρά είναι τα 20, δώστα και πάρε και δείξ' το. Έγινε αυτό όμως η κίνηση? Α, ή απλά το ζήτησε για να το δείξει κούτρα? Επειδή με τις διαφάνειες εμένα μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα εγώ, λέω εγώ πάλι, δεν είμαι ΠΑΟΚ, θα έλεγα είμαι εγώ, έχω τα τηλεοπτικά δικαιώματα, θέλω τόσα. Θέλεις? Θέλε. Αυτό ακριβώς. Θέλω τόσα. Για να ξέρουμε κιόλα. Δεν είναι κακό. Δεν στα δίνω. Α, μπράβο. Για να ξέρουμε. Δεν είναι κακό. Μα δεν είναι κακό. Είναι καλά. Δεν είναι κακό. Θέλω 20.000. Θέλω 30. Είχα και καλές πράξεις από το Άρης Παναθηναϊκός. Δεν μου τις κλέψαν, δόξα τω Θεώ. Ναι. Έχω και θα έχω και 15.000 σίγουρα στο γήπεδο. Λέω εγώ. Θα βάλω κι εγώ. Θα βάλω κι εγώ. Με 4-0. Μα είχε υπάρχει. Και τέτοια μπάλα με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα δεδικασμένο, να το πω. Δεν θα είχε 15.000. Υπάρχει ένα δεδικασμένο με το παιχνίδι με τη Σαραγώσα. Τότε βέβαια το μετέβαινε ο Μέγα. Θα βγαίναν. Για ένα ταλιράκι δεν θα δίνει. Με τα κυλικία θα σου πω εγώ μόνο. Τι θα γινόταν? Όχι, και εισιτήριο να πληρώνει. Δηλαδή εσύ όπω λε, δεν θα. 3 ευρώ βάλτο. 3 ευρώ βάλτο. Ακριβώ. Γι' αυτό σου λέω τι τιμή θέλει ο Ιωάννης και παραπάνω. Τι τιμή θέλει. Για να μπορεί να θέλει 100 χιλιάρικα. Άμα πει 100 χιλιάρικα, λες όχι, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Αυτό συγγνώμη. Είναι υπερβολή. Ναι. Ωραία. Υπερβολή. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτό. Ναι. Τι είπες για τους Άρης ξένους διαιτητές? Ξένους διαιτητές. Ναι. Ναι. Γιατί είναι, γιατί το είδες παράλογο αυτό, γιατί είναι κακό? Γιατί δεν ξένους διαιτητές, ας πούμε, ο Άρης. Ναι. Για ποιο λόγο, με τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν ζήτησε ξένους διαιτητές? Θα σου πω γιατί δεν ζήτησε. Γιατί πέρσι ζήτησε και δεν τον κάνανε. Του δώσαν μόνο, πρόσεξε, μόνο στο Άρης ΠΑΟΚ. Όταν την δεδομένη χρονιά, την ίδια λίγο μετά, βέβαια, θέλω να είμαι σωστός, ζήτησε ο Ατρόμητος και του δώσαν σε όλα τα μάτς. Έτσι. Βέβαια, είναι έτσι ή δεν είναι? Δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι? Δεν το θυμάμαι. Ζήτησε, αν θυμάσαι, ο Σπανός είχε κάνει φασαρία. Στο ΠΑΟΚ Άρης στο Χαριλάου νομίζω είχε ξέρει. Μόνο στο Άρης ΠΑΟΚ είχε και στο ΠΑΟΚ Άρης. Αυτά τα δύο μάτς και ο Άρης. Ο Άρης ζήτησε σε όλα τα μάτς, τα ντέρμπι, τα δικά του να έχει ξένο διαιτητή. Και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ. Και του είπε ο Περέιρα και κατ' επέκταση η ΕΠΟ, όχι. Όχι, τον είπε. Είναι κακό που ζήτησε ξένο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Και όσον αφορά και για το Βαρπέ. Ναι. Χίλιες φορές θα παίξει ξένο. Να, μπράβο. Δεν είναι κακό. Κουμπαράκηδες, τσουβάρες και αρετόπουλοι. Συγγνώμη, και επειδή δεν το ξέρω. Και τα λοιπά. Επειδή δεν το ξέρω, στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό θα είναι ξένο. Αν δεν είναι και εκεί, πάσο. Δεν είναι και εκεί. Γιατί πέρσι υπήρχαν ξένοι, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω να βάλουν ξένου. Ωραία. Δεν θα βάλουν γιατί. Επειδή βάλαν το Βαρ. Ωραία. Ωραία. Να πω ότι εφόσον δεν βάζουν και στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός, ρε Άρη, εντάξει,
υπάρχει ένα άλοθη, δεν βάζουμε πουθενά, δεν βάζουμε στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δεν θα βάλουμε και στο Άρης ΠΑΟΚ. Να πω ότι, α, εντάξει, δίκιο, είναι, δεν βάζουν στο άλλο και σένα δεν βάζουν. Αυτό ναι, όμως με το VAR. Να υπενθυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ με ξένους διαιτητές πέρυσι. Ναι. Νομίζω ότι έχει ένα χ με την ΑΕΚ μόνο και ένα χ με τον Άρη. Ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακό κέρδισε. Ωραία, άρα μέσα, γιατί να διαφωνείς, δεν διαφωνεί. Δεν διαφωνεί. Ακριβώς. Απλά εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο γιατί το ζητάει ο Άρης. Ο Άρης σου είπα ζητούσε και πέρσι. Και βασικά εμένα η άποψή μου την ξέρεις πολύ καλά. Θέλω σε όλα τα μας ξένους. Και στο VAR ξένους θέλω. Δεν θέλω Έλληνα. Τέτοιες ενέργειες ως συνήθως. Ναι. Πριν από ντέρμπι. Τις κάνει ο Ολυμπιακός. Ναι. Με κατάλαβες. Τις κάνει ο Ολυμπιακός. Τις κάνει ο Ολυμπιακός, δηλαδή να προπαγανδίζει και να αρχίζει να γκρινιάζει και να κλαίγεται και να δείχνει ότι, και να δείχνει ότι φοβάται. Φοβάται. Εμένα μου δηλώνει φόβο αυτό που κάνει ο Άρης. Να ζητάει ξένους διαιτητές και να αρχίζει να λέει για το VAR και να κλαίει για το VAR. Το VAR έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είναι καθόλου απόλυτο δίκιο. Θα σου αιτιολογήσω το γιατί. Απόλυτο δίκιο. Θα σου αιτιολογήσω το γιατί. Το άλλο σου είπα, από τη στιγμή που δεν μπαίνει ξένος, αν δεν μπει στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, έχει το δικαίωμα να σου πει άλλο ρε φίλε, δεν έβαλε στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δεν θα βάλω και στο ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Έχω το VAR και τελειώνει. Εγώ λέω ότι δηλώνει φόβο. Ωραία. Και εσύ όχι λες μόνο αυτό. Δηλώνεις φόβο. Εσύ λες αυτό. Θες να γίνεις και αρεστός ναι. Και κάπου αλλού λέω. Έτσι λες εσύ. Εντάξει. Εγώ, όσο λέω, για το VAR, εγώ λέω αυτό που λέω και έλεγα και πέρσι σε όλα τα μάτς. Sorry και πάμε και για το VAR γιατί πρέπει να το συζητήσουμε. Σε όλα τα μάτς. Σε όλα τα μάτς που δεν θα γίνει φυσικά πρέπει να υπάρχουν ξένοι και στο VAR. Και το έλεγες και αυτό και το παραδείγμα. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω ό,τι θέλεις. Εδώ είμαστε. Επειδή κάναμε όλες τις εκπομπές μαζί. Ναι. Τρεις αγωνιστικές δεν έκανες θέμα για ξένο διαιτητή. Με ποιο να κάνω, ρε φίλε, με τον τέτοιο, με ποιο να κάνω. Α, μπορείς να πεις με τον Παναθηναϊκό να κάνω. Όχι. Με ποιο να κάνω. Πρώτη φορά το λες φέτος αυτό. Εγώ. Φέτος στην περίοδο. Α, έπρεπε να το πω από την αρχή. Στην καινούργια αγωνιστική περίοδο. Ναι, εγώ δεν είμαι παϊάρης. Το λες πρώτη, δεν σου είπα ότι είσαι παϊάρης. Εγώ ούτε θέλω να είσαι παϊάρης, ούτε αντιπροσωπεύεις κανέναν εσύ. Ούτε τον εαυτό μου. Τον εαυτό μας αντιπροσωπεύουμε. Ακριβώς. Και τα πιστεύω μας. Ακριβώς. Εντάξει. Εγώ να φανταστείς το Σαββίδι από κοντά δεν τον έχω δει. Ούτε χειραψία τον έχω κάνει. Τι είσαι για να το δεις το Σαββίδι. Δεν το κατάλαβα. Εμένα όταν μιλάνε κάτι τέτοιο, τι είσαι δηλαδή για να δεις το Σαββίδι εσύ και εγώ δηλαδή. Τίποτα δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Εγώ δηλαδή, συγγνώμη. Είμαι, το όχι πρόεδρο... ότι είμαι κάποιος. Ναι. Εννοώ ότι είμαι συνέχεια στο γήπεδο. Είμαι συνέχεια σε εκδηλώσεις που κάνει και ο ΠΑΟΚ. Και άλλες 30.000 κόσμος. Δηλαδή πρέπει να δουν όλοι το Σαββίδι. Τέλος πάντων. Το λέω διαφορετικά. Γιατί το λέω. Θέλω να δώσουμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, θα πάρουμε δε. Δεν είναι τρέχει τίποτα όσο χρόνο θέλουμε. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι σε κάποιες έτσι κοινωνικές εκδηλώσεις κατά καιρούς υπήρχαν οι πρόεδροι του Άρη και του Ερασιτέχνη και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης. Όχι αυτός που είναι τώρα, προηγούμενοι τέλος πάντων. Και μου ήρθαν κάποιοι άνθρωποι και μου λένε Ζάχο, έλα μου λέει να σου γνωρίσω τον πρόεδρο. Και λέω τι είμαι εγώ για να γνωρίσω τον πρόεδρο ρε φίλε, συγγνώμη. Άμα θες με πιστεύεις ή όχι. Okay. Αν θες με πιστεύεις. Ή του Ερασιτέχνη σου λέω που δεν είναι τούτη. Για ποιο λόγο σωστά να γνωρίσω τι σωστά είμαι εγώ. Δηλαδή, κάποιες όμως φίλες σου. Καλά, τώρα. Σαν τα τσιουάουα τρέχουν να και φωτογραφίες βγάζουν. Εντάξει. Είναι ο έρωτης ανήκατε μάχαν. Τι να κάνουμε. Ναι, και κάποιος φίλος σου ποιος? Που έχει ποσοστό να πούμε σε ένα γνωστό μπαρ καινούριο που έκανε και γένεια τελευταία. Δεν φωτογραφίζει. Ναι, υπέρμαχος. Ναι, υπέρμαχος. Εντάξει, του αρέσει ο Παντελίδης. Αυτό είναι άλλο. Του αρέσει ο προπονητής. Και ο Γκάρι. Και τον Γκάρι. Λέω για να το εντάξει. Καλά το λέω. Ελπίζω να μην ακούει. Σα ακούει, εγώ να ακούει θέλω. Ακούει. Άμα ακούει θα πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν. Ψέματα λέει. Σημάζει τον Ζάχο. Δεν πρέπει να φύγει ο Καρυπίδης. Ούτε ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης έχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, λοιπόν. FM και ενώ, παιδιά, μην ξεχνάτε, ναι, δίνουμε δύο εισιτήρια για το ΠΑΟ Κάρης. Πες το. Όσοι δεν το μάθατε από την αρχή της εκπομπής και το ακούτε τώρα, συντονιστήκατε. Δύο εισιτήρια για τη θύρα 7. ΠΑΟ Κάρης την Κυριακή 6.30 στο γήπεδο της Τούμπας. Για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης, 10 η ώρα οι νικητές. FM και ενώ, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 και αν θέλετε γράψτε και το τελικό σκορ ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. FM και ενώ, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526, δύο από εσάς στις 10 θα τους ανακοινώσουμε ή δύο φίλες ή δύο φίλους ή ένα και ένα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και δύο φίλες. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, για να σου αιτιολογήσω αυτό, τη σκέψη μου μπορεί να είναι λάθος, αλλά έτσι είμαι εγώ, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν θέλω ρε φίλε κανένα πρόεδρο του Άρη να γνωρίσω, να τον μιλήσω, ούτε να πιω καφέ μαζί του, κανένα ποδοσφαιριστή του Άρη, εκτός αν είναι παλέμαχος, εντάξει. Εν ενεργεία δεν θέλω, για ποιο λόγο, Τάσο. Γιατί θέλω όταν κάνω, όταν είτε στο διαδίκτυο, είτε εδώ αν είμαι πίσω από μικρόφωνο, θέλω να μπορώ να πω, να του κάνω κριτική. Αν είναι φίλος μου, πρόσεξε, δεν μπορώ να του κάνω κριτική. Σωστά μιλάς. Εγώ,
Εγώ, πρόσεξε, αν ο αδελφός μου να ήταν πρόεδρος του Άρη, ρε παιδί μου, και να έκανε λάθος, ή έπρεπε να το πω, ή θα ξέρεις, θα έλεγα. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ, το Λίμπερο, ευχαριστώ αλλά πολύ. Αποχωρώ, γεια σας, ναι, δεν μπορώ. Είναι αδελφός μου. Κατάλαβες. Ή πολύ φίλος μου. Γι' αυτό δεν θέλω. Τώρα, δεν θέλω. Ναι, για το ΒΑΡ, γιατί γκαρίζεται. Για το ΒΑΡ, φίλε, συγγνώμη, αυτό είπαμε για το διαιτητή. Υπάρχει, εφόσον δεν θα μπουν ξένοι διαιτητές και στο Ολυμπιακός, αν δεν μπουν, δεν μπορεί να μπει και στον ΠΑΟ Κάρης. Για το τέτοιο όμως, επειδή τώρα το μάθα, δηλαδή τώρα το μάθα από το πρωί. Την παραγωγή του παιχνιδιού την κάνει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Εννοείται. Το ΠΑΟΚ TV. Εννοείται. Το οποίο λέει, μου το είπε το φιλαράκι μου, ο ΠΑΟΚ, ξέρω από κάτω που μένει ο Γιώργος. Ο οποίος λέει, δεν ξέρω αν ισχύει, ισχύει γιατί είναι ενημερωμένος αυτός, έχει δώσει, λέει, σε εταιρεία παραγωγής που κάνει, λέει, και το Champions League. Αληθεύει αυτό, έτσι μου είπε. Να μην λέω, που κάνει τις παραγωγές και στο Champions League. Δεν έτσι το γνωρίζω. Ωραία. Τέλος πάντων. Όταν δεν γνωρίζω κάτι, εφόσον, δεν αν γίνει, εγώ θέλω, αν γίνει, ρε παιδί μου, μία φάση. Το ΠΑΟΚ TV είπε, θα κάνει την παραγωγή. Αν γίνει μία φάση η οποία είναι, χτυπάει στο χέρι, ρε παιδί μου, και πρέπει να τη δούμε. Θα γίνει αλλά Καραϊσκάκη που πήγε ο διαιτητής και έβλεπε λήψη άλλη, αυτό λέω. Δεν είναι κανένα παράλογο ερώτημα. Να ενημερώσω και εσύ. Είναι παράλογο αυτό που λέω. Ναι. Όχι. Όχι, σωστά μιλάς. Αυτό λέμε. Να ενημερώσουμε. Να ενημερώσουμε. Λοιπόν, η διαδικασία είναι ξεκάθαρη. Ναι. Το ΒΑΝ παίρνει το σήμα από όλες τις κάμερες που υπάρχουν στο γήπεδο από το ΠΑΟΚ TV. Από εκεί φεύγει η εικόνα από όλες, επαναλαμβάνω, τις κάμερες. Ωραία. Και πάει στο διαιτητή απευθείας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε αφορά. Ωραία. Η εικόνα των διαιτητών με τυχόν προβλήματα. Εκ του πρακτέου θα το δούμε εξάλλου. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, το επαναλαμβάνω άλλη μία φορά για τους κακοπροαίρετους. Το ΒΑΝ παίρνει σήμα από όλες τις κάμερες που υπάρχουν στο γήπεδο από το ΠΑΟΚ TV. Από εκεί φεύγει η εικόνα και το σήμα και πάει απευθείας στο διαιτητή. Τι δεν μπορείτε να καταλάβετε. Τάσο, εκ του πρακτέου, εγώ δεν λέω λες ψέματα. Εκ του πρακτέου θα φανεί αυτό το εκ πράγμα. Εκ του πρακτέου, όπως λες, πολύ σωστά. Θα περιμένουμε. Καλά, θα περιμένουμε να δούμε. 8 και 4 βέβαια. Να έχουμε. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς, αυτό που σου είπα. Αν γίνει μια φάση. Ακριβώς έτσι. Αν γίνει μια φάση, ας πούμε, στην περιοχή του ΠΑΟ και δεν δούμε ή βλέπουμε αυτά που κράζαμε στο Καραϊσκάκι, έτσι. Πρέπει να το πούμε, έτσι. Δεν γίνεται να μην το πούμε. Πάντως να πούμε έως τώρα, ναι, ότι το ΒΑΡ, ναι, θα μπορούσε να είχε δώσει ένα πέναλτι στην Τρίπολη που θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει. Θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει και να είναι 2 βαθμούς αν δεν πετύχει ένα άλλο γκολ. Ή αν πετύχει ένα άλλο γκολ η Τρίπολη, να ήταν διαφορετική η βαθμολογία τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα μπορούσε θα είχε, να ήταν 2 βαθμούς λιγότερους. Mm-hmm. Έτσι. Έως τώρα, επίσης, έως τώρα δεν θα έβαζε τον γκολ ο Βέλιος, δεν θα μετρούσε. Άσχετα είναι ένα ολοκάθαρο γκολ, το πρώτο. Το τρομίτσο. Αν δεν υπήρχε ΒΑΡ, φίλε. Δεν σήκωσε, ναι, ο υπόψη του. Ναι, ωραία, όντως. Και έπρεπε μετά να του πάρουν όμως τη σημαία και έπρεπε να πάει. Έπρεπε να τον, ναι, διώξουν στην Αλάσκα να σπάει πάγο. Γιατί είναι 2 μέτρα τον καλύτερο. Και δεν το έκανε μόνο, το έκανε και στον ΠΑΟΚ. Και στο δεύτερο ημίχρονο, λοιπόν, το έκανε σε μια φάση στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν θα μετρούσε. Τι λέω εγώ, αν δεν υπήρχε το ΒΑΡ. Ναι. Δεν θα μετρούσε τον γκολ του Βέλιου και ο ΠΑΟΚ θα έφευγε με ένα 4. Γιατί θα μετρούσε τον γκολ του Βαρέλα. Ναι, και αυτό δεν υπήρχε το ΒΑΡ. Σωστά μιλάς. Άρα λοιπόν έω τώρα έχει ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον 3 φάσεις, ναι, που δεν το συμφέρει το ΒΑΡ. Λέω εγώ τώρα, έως τώρα. Ναι. Έτσι, το ΒΑΡ όμως ήταν επιτακτική απέτηση και ανάγκη που το ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Και μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχε και την πρόθεση να το πληρώσει. Την χρηματοδότηση να την κάνει ο Ιβάν Σαββίδης. Την ξέχασε όμως. Είναι μεγάλη 10 εκατομμύρια. Ναι, όντως. Δεν θα ήταν σωστό. Αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή, να σου πω, βέβαια, ξεχνάς. Δίκιο έχεις. Όταν μιλάς σωστά, δεν σε διακόπτω. Sorry. Σε διακόπτω τώρα. Παρακαλώ. Είπες όπως πολύ σωστά, γιατί εντάξει, εδώ είσαι για να λες τα της ομάδας σου και σωστά. Εγώ θα πω ότι στην πρώτη αγωνιστική με τον Όφη έχουμε μια πεναλτάρα στο 90 η οποία δεν τη δίνει καν στο ΒΑΡ. Το ΒΑΡ, συγγνώμη, ανάποδα. Το ΒΑΡ δεν τη δίνει καν στο διαιτητή. Εντάξει. Προφανώς μπορεί να το είχαν κλείσει το μαγαζί, να είχαν πάει για τίποτα πιτόγια. Είναι λάθος. Ναι. Γιατί είναι πέναλτι. Ναι. Γιατί και εγώ θα το ζητούσα πέναλτι και θα τσίριζα. Αν το κάναν κάνα αυτό στον ΑΚΠΟ, ας πούμε. Ναι. Και ήταν το σκορ διαφορά ένα γκολ. Θα έπαιρνα δηλαδή τη νίκη με ένα γκολ. Έτσι. Ωραία. Αν θέλουμε να μιλάμε αντικειμενικά. Ωραία. Υπάρχει παράβαση. Ωραία. Πάμε όπως τώρα. Υπάρχει παράβαση και στου Μπαράλε στο μέσα στο Καραϊσκάκι την πρώτη αγωνιστική με την Τρίπολη. Όπως και το πέναλτι που δίνει στον Ολυμπιακό. Δεν είναι κανένα. Δεν το πέναλτι. Έχω δει αυτό. Θα με κάνεις να το δω στο ημίχρονο. Ναι, θα το δεις. Θα το δω. Να γιατί στη Λάρισα είναι πέναλτι του Ολυμπιακού. Ναι, στη Λάρισα, γιατί ωραία, και εκείνο έλεγε. Για τη Λάρισα. Ναι. Θα το δω στο διάλειμμα τώρα. Θα το δω. Γιατί στη Λάρισα έβαλε και άλλα 2 γκολ. Θα το δω στο διάλειμμα και θα εκφέρω άποψη αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα τους παραδεχτώ. Πραγματικά θα τους παραδεχτώ.
αν ακυρώσουν ένα παρόμοιο γκολ στον Ολυμπιακό ή στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ δεν δίνουν κόκκινη του Βράνιε, δεν δίνουν κόκκινη. Λιβάγια ήταν ή ο Βράνιε που έδωσε τη σφαλιά. Ο Λιβάγια. Δεν δίνουν ολοκάθαρη κόκκινη, του κάνει ένα σκαμπίλι μέσα στα μούτρα. Να μπρα, αυτό ο ποδοσφαιρικό. Ναι, αυτό το κάνει πάνω, τακτικά. Τακτικά το κάνει αυτό όντω. Σαν το δικό, σαν το Μάτο είναι. Ναι, μπράβο. Και ο Μάτο κάνει τέτοια, αλλά δεν δίνει σφαλιά. Παίζει με τα χέρια πολύ. Παίζει λίγο box. Μπορεί να είναι αρτσούμπαλο στα μαρκαρίσματα, να σηκώνει αγκώνε και αυτά, αλλά δεν είναι βρώμικο να κοπανίσει μπουνιά και σφαλιά. Να τα κάνα Γκαρσία, Παύλο Γκαρσία, να σου πω τα. Έχει 4-5 κόκκινε, 6-7 που του χάρισαν. Δεν σου λέω. Εντάξει, οκ. Τον έχουν δώσει όμως και υπερβολικές κάρτες. Οκ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το τελευταίο να ρωτήσω. Ναι. Γιατί βλέπω ήδη 9, να το έτσι 5 λεπτάκια να το συζητήσουμε και αυτό. Ναι. Γιατί χθες εδώ πέρα μιλούσαμε για Big 4, Big 5, Big 6, Big 7 και Big 16. Mm. 16, όχι, 14 είναι φέτος, είμαι 14. Είναι, δεν υπάρχουν Big 16. Λοιπόν, και μου έλεγες εδώ πέρα, εντάξει, με τη δική σου λογική, εγώ έχω άλλη λογική, εσύ έχεις άλλη λογική. Επαναλαμβάνω χίλιες φορές το λέω ότι. Ό,τι και να πεις εσύ, ό,τι και να πω εγώ, δεν θα βρούμε άκρη. Σκοπός είναι τι λέει ο ουδέτερος, έτσι, αυτός που μας ακούει έξω, ούτε ο Αριανός ούτε ο Πάουξης. Ο τρίτος. Ο τρίτος. Έτσι, αυτό λέω εγώ. Ωραία. Και μου έλεγες, ας πούμε, με τη δική σου λογική, ότι ο Άρης δεν είναι στο Big Five, ρε παιδί μου, έτσι. Και εγώ σου λέγω ότι είναι. Με κάποια επιχείρηματα, εσύ με τα δικά σου. Δεν το λέω μόνο εγώ. Ωραία, εσύ δεν το λες μόνο. Το λένε και οι των Αθηνών. Ωραία, εντάξει. Ποιο το λέει τον Αθηνών. Οι των Αθηνών. Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, άμα θέλεις να σου πω, μόνο τον Παναθηναϊκό βλέπει. Δεν βλέπει κανέναν άλλον. Έτσι ξέρω εγώ. Αν ξέρεις, μόνο τον Παναθηναϊκό βλέπει. Βλέπει και αναγνωρίζει. Κάθε μέρα ο αντιπρόεδρος βγάζει ανακοινώσεις κατά του ΠΑΟ και τα λοιπά. Παναθηναϊκός δεν υπάρχει τώρα. Δύο χρόνια. Ωραία, τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Περισσότερα χρόνια. Δηλαδή, πολλά περισσότερα. Ωραία, εντάξει, ωραία. Δηλαδή, λοιπόν, παλαιότερα με Ζαγοράκη δεν έβγαλε ανακοινώσεις. Ωραία, ωραία. Ανακοινώσεις έβγαλε. Ανακοινώσεις έβγαλε. Δεν ήσουν αντίπαλος. Διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Δηλαδή πριν με Ζαγοράκη διεκδικούσε το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Διεκδίκησε το πρωτάθλημα. Τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός ήταν κοντά. Ωραία. Λέω, εσύ λες αυτό. Έτσι. Και έρχεται όμως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να σε διαψεύσει η ίδια. Λέω εγώ, όταν βγαίνει ο τιμοκατάλογος στο μενιού και λέει. ΠΑΟΚ με Λάρισα 4,99. Κάνω λάθος. Σωστά. ΠΑΟΚ Γιάννενα που δεν είναι τα Γιάννενα 4,99. Ούτε αυτό είναι λάθος. Και λέει ΠΑΟΚ Άρης 7,99. Όπως έχει και ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 7,99 και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 7,99 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 7,99. Ακριβώς. Άρα. Άρα. Γιατί μας εξισώνει με την ΑΕΚ. Σου πω το γιατί. Δεν, πες μου, να μια λογική εξής. Το ότι είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Ναι. Το οποίο είναι εμπορικό τηλεοπτικά. Ναι. Και θα έχει οικονομικά ωφέλη. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είσαι στο Big Five. Ένα λεπτό. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει πολλοί κόσμος από πίσω. Σημαίνει ότι, είναι εμπορικότατο match. Άρα, το ντέρμπι, δηλαδή πάω Κάρης, ας σου πω εγώ τώρα κάτι. Ναι, να το διευκρινίσουμε λίγο. Παρακαλώ, δώσ' μου λίγο να σου πω. Βέβαια, βέβαια, και εγώ. Και εγώ θα πεις ότι γουστάρεις. Βέβαια, βέβαια, εδώ είμαστε. Για να καταλάβεις το πνεύμα. Ναι, ναι, για να καταλάβω. Όταν έπαιζες, πάει να καταλάβω. Όταν έπαιζες με το Βυζάντιο Κοκκινοχώματο, το ναι. Αγιονέρι και τα λοιπά, το Φιλότα και τα λοιπά. Σωστά. Και κληρονόμασταν στο κύπελο σου. Ναι. Θα ήταν εμπορικό το πάω Κάρης. Θα ήταν εμπορικό, αλλά δεν θα είχε αποτέλεσμα. Δηλαδή. Δεν θα υπήρχε αγωνία ως προς το αποτέλεσμα. Εγώ υπήρχε μεγάλη πάντα, διαφορά. Εγώ λέω πάντα. Ωραία. Δηλαδή λες, Χάρης, θα το βάζε 7,99 δηλαδή. Ναι, λες. Ναι. Δηλαδή ο Άρης στη Γάμα Εθνική το βάζε 7,99. Ναι, ναι. Ωραία. Και το, να σου πω τώρα κάτι. Αν έπαινε ο Ηρακλής ναι. Το αφημί του Άρης Παλαιοχωρίου. Ναι. Έτσι. Και κλεινόταν έκλειζε... στο κύπελο με τον ναι, ΠΑΟΚ πάλι ναι. 7,99. Ωραία. Έτσι, ωραία. Γιατί θα κρινόταν εμπορικό ματς ότι θα είχε οικονομικό όφελος η ΠΑΕ. Αυτό δεν σημαίνει. Ότι ανήκει στις 5 ωραία, ωραία. Ομάδες. Εγώ όχι, λέω. Όχι. Η απόψη σου, εντάξει. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω, βέβαια. Για να μην σε προσβάλλω και σένα και το. Δεν είναι προσβάλλεις. Εδώ είναι, επιχειρήματα και γεγονότα. Δεν είναι όχι, να προσβάλλεις. Όχι, δεν είσαι μεγάλη ομάδα από κόσμο και ιστορία. Ωραία. Από τίτλους. Εγώ εκεί το λέω. Είμαι μεγάλη ομάδα. Και πάμε πάλι. Ωραία. Μεγάλη ομάδα, Ζάχο και φίλοι ακροατές, τη μετράω εκεί. Ωραία. Άρα, στους τίτλους. Μόνο οι τίτλοι είναι. Γιατί αυτό είναι μια ωραία ερώτηση που την έκανα μάλιστα. Θυμάμαι και πριν κανένα χρόνο. Έστειλα. Το άλλο είναι ένα άλλο κομμάτι. Ναι, όχι, όχι. Έτσι. Τώρα τι, ότι ο Άρης είναι εμπορικός. Τι. Έτσι είναι. Τι, στη Β' Εθνική δεν ήταν. Τι κάνει στην Ελλάδα, λέω, ποιες είναι οι παράμετροι που κάνουν να θεωρείται μια μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Κόσμος, τίτλοι όπως λες και εσύ, έτσι. Πρώτα τίτλοι. Πρώτα τίτλοι. Έτσι. Πρώτα τίτλοι. Δηλαδή, άμα πάρει
το Διαγόρα Ρόδο αύριο ο Μασούρ και πάρει, τον κάνει πρώτη ομάδα σε τρία χρόνια και παίρνει πρωτάθλημα, είναι μεγάλη ομάδα Διαγόρα Ρόδο. Όταν θα πάρει όμως μια δεκάδα τίτλων, ας πούμε, θα είναι μεγάλη. Ωραία. Εγώ λέω στην Ελλάδα, στην Ελλάδα λέω εγώ, και στην Ευρώπη σε μικρότερο και σε μικρότερη κλίμακα, αλλά στην Ελλάδα σε πολύ μεγαλύτερη, μεγάλη ομάδα θεωρείται μία που σέρνει πολύ κόσμο από πίσω. Έτσι λέω εγώ. Φυσικά παίζουν ρόλο και οι τίτλοι. Προς Θεού. Εντάξει. Mm. Δεν λέω ότι δεν παίζουν τίτλοι και μόνο όποιος έχει κόσμο έχει, θεωρείται μεγάλος. Στην Ελλάδα δυστυχώς είναι έτσι. Mm. Ο Άρης δεν στερείται τίτλους. Έχει λίγους βέβαια. Δεν έχει κόσμο, ας πούμε. Ο Όφι έχει. Sold out είναι κάθε φορά και παλαιότερα στο Γεντίκου λέει μέσα γινόταν της ανομαλίας. Ο Όφι έχει κόσμο, έχει αρκετό κόσμο. Ναι. Είναι μεγάλη ομάδα, ας πούμε. Όχι για την κλίμακα αυτή που συζητάμε. Δεν μπορεί. Ο Όφι πέρσι είχε 3.000 εισιτήρια με 3.200. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, όταν θα μου απαντήσει κάποιο ποιε είναι οι παράμετροι που θεωρούμε στην Ελλάδα κάποια ομάδα μεγάλη. Εγώ τοποθετήθηκα. Ωραία, ναι, γιατί άμα πούμε τώρα με. Πρωτάθλημα λέω. Κόσμος, sorry, μισό λεπτό. Κόσμος, τίτλοι, αλλά και η τωρινή κατάσταση, έτσι. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο η τωρινή σου κατάσταση. Μόνο, με αυτή τη λογική ο Παναθηναϊκός δεν είναι μεγάλη ομάδα. Όπως παίζουν, δεν είναι, άρα με αυτή τη λογική. Όπως παίζουν ρόλο και οι υποβιβασμοί. Όλα παίζουν ρόλο, όλα παίζουν ρόλο. Όταν, όταν τα βάλουμε σε όλα αυτά σε ένα καζάνι, ή θα είναι 5 ή θα είναι 3 ή 2. Τέσσερις δεν μπορεί να είναι. Μεγάλη ομάδα, τέσσερις δεν μπορεί να είναι. Αυτό λέω. 50 χρόνια να πάρει. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, FM και NO ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-526, 2 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης 6:30 το απόγευμα την Κυριακή. 2 εισιτήρια είναι δικά σας για τη θύρα 7 και δεν το ξέρετε. 2 φίλοι ή 2 φίλες ή ένας φίλος και μια φίλη θα είστε οι τυχεροί που θα πάτε στην Τούμπα στη θύρα 7 Κουτραντάν. FM και NO ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-526. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα. Τάσο Τρέγκα, Ζάχο Ντρούλινγκ, Βασίλη Καβαδία στην ηχοληψία και τι μουσικέ επιλογέ. Παρέτσα μέχρι και τι 10. Μην ξεχνάτε την μεγάλη κλήρωση που κάνουμε σήμερα. 2 δισεύρετα εισιτήρια για το ΠΑΟ Κάρι σα χαρίζουμε. Σε 45 λεπτά από τώρα θα ανακοινώσουμε του νικητέ ή τι νικήτριε. Πληκτρολογήστε FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε ονοματεπώνυμο και στείλτε το στο 54526. Για να μπείτε στην κλήρωση για 2 εισιτήρια για το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης Κυριακή 6:30 στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Ανοίγουμε και τις γραμμές για όλους τους φίλους. 2310 287 και 38 για οι γραμμούλες είναι δικές σας πλέον. FM και ενώ είπαμε σχόλιο, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση. Γράψτε και ένα ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους κρυφακούτε και όσες κρυφακούτε. Λοιπόν, έχουμε ήδη φίλους στην αναμονή. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. 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 Γεια σας, παιδιά. Ο Τάσος. Ο Τάσος από την Τούμπα. Έλα ρε Τάσος. Γεια σου, Τάσο. Πάμε ρε φίλε. Πιστεύω ότι ο Άρης, ό,τι και να λένε τα παόκια, είναι μεγάλη ομάδα. Το ξέρουν και ήδη οι παοξιδές. Γι' αυτό και τρελαίνονται. Μπορείς να μου πεις το λόγο. Γιατί είναι τοπικό ντέρμπι, είναι η ιστορία αυτή. Όχι, δεν μιλάμε για τον ντέρμπι, είπες κάτι άλλο. Ναι, τι. Είπες ότι ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Για ποιο λόγο είναι μεγάλη ομάδα και 10 φορές να πέσει, έχει λαό. Γι' αυτό. Ναι, βρε καλέ μου άνθρωπε, επειδή έχει λαό, είναι η άποψή σου ότι είναι μεγάλη ομάδα. Ωραία, ναι. Το δέχομαι. Εντάξει, οκ. Τελείωσε. Ωραίος. Τεκμηρίωσε την άποψή σου. Τελείωσε. Πήγε σε 4 τελικούς, δεν πήρε τίποτα. Εντάξει, οκ. Εντάξει. Σωστό. Η Λίβερπουλ έχει να πάρει 40 χρόνια πρωτάθλημα, αλλά είναι μεγάλη ομάδα. Εντάξει, τώρα δεν συγκρίνουμε τη Λίβερπουλ με τον Άρη. Όχι, αλλά σου φέρνω ένα παράδειγμα. Τα έπαψε να είναι μεγάλη ομάδα η Λίβερπουλ. Όχι, είναι άτομο το παράδειγμα σου. Γιατί δεν τίθεται θέμα σύγκριση. Δεν τίθεται θέμα σύγκριση. Θα συγκρίνω τώρα τον Άρη με τη Λίβερπουλ, λέει Τάσο. Δεν σου είπα αυτό εγώ. Τάσο, εγώ συμφωνώ. Τάσο, συμφωνώ με τον άλλο τον Τάσο. Άρεσε πολύ μεγαλύτερο από τη Λίβερπουλ. Ποια Λίβερπουλ είναι το καφενείο. Τώρα δύο χρόνια έχει. Σιγά τον καφενέ. Ναι, στο 54-526 παιδιά για τα εισιτήρια FM και NO, ονοματεπώνυμο για το ΠΑΟ Κάρι, αποστολή. Το 54-526 για δύο σημεία. Είμαστε και Μάντσεστερ γι' αυτό. Όσοι εγώ στην Αγγλία είμαι Chelsea. Chelsea, Τάσο, πού θα το δεις το μάτς? Σε ένα καφέ. Σε καφέ, εντάξει. Okay. Έχω ένα καφέ εκεί στη Μπότσαρη. Ωραίος. Που θα έχει 300 άτομα και... Μπράβο. 300 άτομα καφέ δεν χωράει, φιλαράκι. Αυτό είναι κερκίδα. Μικρό γήπεδο μας είπες. Θα έρθεις να το δεις το καφέ αυτό, να το δεις ότι χωράει. Στο μάτς θα είμαι.
Σαν στο γήπεδο. Γιατί είναι μέσα έξω, στο όλο το πάρκο. Εντάξει, δεν καρτάσει, δεν αντιλέγω. Κατάλαβα ποιο λες. Μέχρι 5 οθόνες μπορεί να έχει επαγγελματική στέγη με 200 ευρώ όλο το χρόνο, όλο το πακέτο του ΠΑΟΚ. Και τώρα το ψάχνουν να το κάνουν και με. Με δώσεις, έχει 16 τηλεοράσεις, τι να κάνει τώρα. 16 δεν θα μπορείς να δείξεις και τις 16, να ξέρεις. Να από τις δείχνει. Μόνο αν γίνει κάποιο άλλο. Στο Δημήτρη πας. Ναι. Ναι, το κατάλαβα. Ναι. 16 έχει. Ναι, και περισσότερες μπορεί να έχει. Και περισσότερες δεν μπορεί να δεν έχω. Και φέρνει και δύο από το σπίτι, 18. Ναι. Ωραία. Ωραία. Τι να σε πω, την αλήθεια σου λέω. Όχι, αλήθεια, αλήθεια λέει. Και το εγώ επιβεβαιώνω. Θα πληρώσει όμως για να τις δείξει. Καλά, ας πληρώσει ένα μάτσο. Τόσο καλό. Καλό είναι, δεν είναι κακό. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ο Μαρινάκης τον κάνουν δώρο μόνο με 45 εκατομμύρια την πτωχευμένη Νόβα, η οποία χρωστάει 350-300 εκατομμύρια. Η Ελλάδα απέκτησε ένα αρκέμπορο. Έναν άνθρωπο. Λίγο, αδερφέ, λίγο για να μην έχουμε θέμα. Ναι. Τις εκφράσεις, σε παρακαλώ. Όντως. Τι ψέματα λέω. Όχι, δεν είναι μέχρι να αποδειχτεί. Εντάξει, δεν υπάρχει okay. Ο Χοντρέου Μπορας έβγαλε κυβέρνηση, έβγαλε τον πολιτό του, πήρε το διαβατήριο πίσω. Δεν υιοθετούμε. Ψάχνουμε να βρούμε. Εντάξει, λίγο προσεκτικοί να είμαστε, γιατί μέχρι να αποδειχτεί και να βγει στη δικαιοσύνη, τι γίνεται. Να είμαστε δικαιοσύνη, λίγο δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα, αδερφέ. Αλλά ξέρει τι γίνεται, ξέρει τι με πειράζει, ρετά σου. Έκανε την ξερή τότε ο Ιβάν Σαββίδης. Μπήκε με το κουμπούρι, έτσι, όχι για να το χρησιμοποιήσει βέβαια, το ξέχασε. Όχι. Μπήκε μέσα στο γήπεδο, έτσι. Κοροϊδευτιάστηκε, εντάξει. Μαζί σου, το δεχτώ, έτσι. Έγινε viral στο Sky, στον Αντένα, σε όλα τα κανάλια, για δύο εβδομάδες, πες μου. Έτσι. Έτσι. Τώρα που η Νόβα, τώρα που η Νόβα, ρε φίλε, η πτωχευμένη Νόβα, ναι. Που λένε ότι θα χαρίσουν, λέει, τα χρωστούμενα. Ναι. Και θα την πάρει με 45 εκατομμύρια. Η Άλτερ 20 φερόν τον Μαρινάκη. Τώρα δεν βλέπω κανένα ρε φίλε να βγαίνει και να λέει αυτά τα λεφτά ποιος θα τα πληρώσει τα 350. Ρε φίλε, τώρα σοβαρά μιλάς με Μητσοτάκη κυβέρνηση τώρα. Δεν σοβαρά μιλάω, ρε φίλε. Και τι έγινε που είναι ο Μητσοτάκης κυβέρνηση, δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Φίλε, κουμπαριά, ρε φίλε. Δηλαδή όταν είναι δηλαδή κουμπάρος με κάποιον, να τι πρέπει να κάνει, να χαρίζει 305 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι είναι στην Ελλάδα. Εντάξει. Κουμπαριά, έτσι είναι. Ναι, ωραία, να το δεχτώ ότι είναι και έτσι, ρε φίλε. Δεν βγαίνει όμως κανένας να τσίριξει να γκάριξει τώρα. Ποιος θα βγει, όχι. Κανείς δεν μιλάει. Κανάλια, εφημερίδες, όλα δικά τους. Θέλω να σου πω, ρε Τάσο, ότι για το Σαββίδη, που δεν διακυβόταν και κάτι οικονομικό για τη χώρα, έτσι, βγήκαν και τον κράζα και έγινε viral παγκοσμίως. Μπήκε με το κουμπούρι ο Ρώσος και αυτά. Τώρα εδώ πέρα που χαρίζουν 350 εκατομμύρια και θα την πάρει ένας ο οποίος η εταιρεία του, έτσι, είναι η Alter Echo με 45 εκατομμύρια ευρώ και έχει και πολλά θέματα, νομίζω, με τη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι είναι υπόδικος. Εκκρεμούν κάποιες δικαστικές αποφάσεις κτλ. Θα αθωθεί για όλα και βρε μαζί σου, άλλο λέω εγώ, άλλο θέλω να το πω. Όλοι μούγκα στη Στρούγκα είναι. Κανείς δεν μιλάει. Δεν μου λες τα κανάλια, σε ποια παράταξη ανήκουν τα κανάλια και οι εφημερίδες σε ποια παράταξη ανήκουν. Εντάξει, φίλε, τώρα τα κανάλια, τι ψάχνεις να βρεις για τα κανάλια. Για μας δεν είναι αριστερός. Για τον απλό κόσμο, λέω εγώ. Και να σου πω και κάτι για να ολοκληρώνουμε, για να πάρουμε τις άλλες γραμμές. Τα κανάλια ποιοι τα έχουν. Εδώ υπάρχει θέμα πλέον με την αξιοπιστία του ελληνικού πρωταθλήματος. Με το κράτος και όχι πρωταθλήματος. Όταν ένας ιδιοκτήτης που είναι και πρόεδρος και μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού θα έχει μια εταιρεία συμφερόντων δικό του. Όλες τις ομάδες, ας πούμε, τις περισσότερες, 10-12 πόσες είναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το κράτος υπάρχει, όχι το του ποδοσφαίρου. Μαζί σου, ρε Τάσο, αλλά δεν τα λέτε. Δεν σας ακούω να τα λέτε. Εγώ, άμα ήμασταν στο ίδιο τραπέζι, θα καταλάβαινες. Τάσο, να είσαι καλά, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, ρε Τάσο. Μακάρι να πιούμε και ένα ούζο να τα πούμε, ρε Τάσο. Και να έρθεις όποτε θέλεις. Όποτε γουστάρεις και εδώ να έρθεις. Και εδώ να έρθεις. Δεν είμαστε κλειστό λόμπι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Γεια σου, ρε Τάσο. Καλό σου βράδυ. Εδώ να πω, δεν ξέρω αν θα χαριστούν. Φυσικά και δεν πρέπει να χαριστούν. Έτσι, γιατί ζητάς να πάρουμε θέση. Έτσι, ναι. Φυσικά και δεν πρέπει να δανειστούν. Αν χρωστάει τόσα. Εννοείται. Όχι ο Μαρινάκης, οποιοδήποτε, εσύ να την πάρει. Ναι. Αλλά και οι προσαυξήσεις και το τέτοιο να χαριστούν, Τάσο, έτσι. Mm-hmm. Μόνο το αρχικό κεφάλαιο να πληρωθεί. Εντάξει. Οι προσαυξήσεις και τα τέτοια, αν υπάρχουν,
να βγούνε. Ναι, το αρχικό και... κεφάλαιο να πληρωθεί. Για τα, για τα άλλα και τα άρθρα 44. Για όμως, το αρχικό κεφάλαιο να πληρωθεί. Για τα άρθρα 44 γιατί? Δεν μας είπες. Είναι ο άλλος κορόιδο. Ναι. Γιατί στο άρθρα 44 δεν χρωστούσες εσύ. Δεν χαρίστηκαν. Όχι, τίποτα δεν με χαρίστηκαν. Άιντε ρε, πλήρωσα μια χαρά. Άιντε ρε, από εκεί μια χαρά τα πλήρωσα. Άιντε, όλα τα πλήρωσα. Πάνε να, τους πεις, να τα πεις αυτά σε αυτούς που φάγανε την τόγκα στα νεφρά. Άιντε τώρα, να τα λες όλα μαζί. Πάμε στον επόμενο. Αν δεν είσαι σωστός. Πάμε στον επόμενο γιατί δεν σε συμφέρει. Όχι καθόλου, μια χαρά είμαι. Έλα επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά. Εντάξει, αν μαλώνουμε λίγο τώρα αυτές τις μέρες είναι λογικό. Ανταλλάσσουμε απόψεις. Και τι να κάνουμε, και την καρέκλα εδώ πέρα. Σωστά, καλά. Άμα είναι, βάλτε στο 94 και κάτι Λιδία ή Αρτεμισία να πούμε. Ναι, όχι, γιατί μερικοί κάποιος μπορεί να παραπονιέται. Να φέρουμε τον πάτερ Βασίλη από το Σβεστοχώρια. Να τον φέρουμε μια φορά τον άνθρωπο. Μα ευλογήσει, μπα και συνέλθει. Έλα, αδερφέ. Εσύ να συνέλθει. Εσείς έχετε ήρεμο τρόπο να μαλώνετε. Ε, αυτό, ωραίο. Ωραία τάκα αυτή. Ήρεμο τρόπο να μαλώνουμε. Είναι ωραίο αυτό. Όντως. Στο διάλειμμα να δεις τι γίνεται. Κάνουν με ένα περίεργο τρόπο και μαλώνουν με τον εαυτό τους κιόλας. Δεν έχουν και αντίπαλο. Στο διάλειμμα μας ακούει η οικοδομή. Ψέματα λέει. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής όμως, για να δούμε λίγο την εικόνα, γιατί δεν ξέρω, δεν είναι ολόκληρη. Να ακούσουμε. Όταν ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να παίξει υποχρεωτικά την Κυριακή, λόγω του ευρωπαϊκού παιχνιδιού, ο Άρης αναγκαστικά έφυγε από Κυριακή και πήγε Σάββατο, σωστά? Ναι, ο Άρης ναι, πήγε μια μέρα πίσω. Ακριβώς. Ναι. Άλλαξε η μέρα γιατί απαγορεύεται... Να παίζουν οι δύο ομάδες της πόλης την ίδια μέρα, ναι, σωστό αυτό. Πώς λοιπόν θα συγκεντρωθούν στο γήπεδο Αριανή από μια και Πόξιδες από την άλλη? Στο Χαριλάο θα ήταν το ένα. Ναι, εντάξει, δίκιο έχεις. Υποτίθεται ότι δεν θα ήταν μάτσα, αλλά θα είχε πολύ κόσμο. Δίκιο έχεις. Το πνεύμα είναι, έχεις δίκιο. Στο πνεύμα, το πνεύμα. Και σε τέτοιο τέντομα που θα γίνει κιόλας, να μαζευτεί μια ομάδα από εδώ και άλλη από εκεί, σωστό. Ακόμα και στην παραλία να γινότανε, πάλι πρόβλημα. Σωστό, σωστό, έχεις δίκιο. Έχεις άρα δίκιο. Δεν είναι εφικτό μόνο και μόνο από την αστυνομία. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν θα ήταν εφικτό λόγω του ότι. Είναι συνδρομητικό κανάλι. Κανένα συνδρομητικό κανάλι δεν αφήνει γιγαντοθόνη. Προσπαθήσαμε κι εμείς κάποια εποχή να ζητήσουμε από την Νόβα και δεν μας το έδωσε. Αυτό που είπα εγώ για το Σαραγώσα Άρης που ήταν, που το άφησε, ήταν το Μέγκα εκείνη την, είναι το 2006 ή 2007 εκεί νομίζω, 6. Τα το Μέγκα ήταν. Το κάνουν, ναι. Απλά τα συνδρομητικά δεν το επιτρέπουν, γιατί είναι σαν να κάνεις ζημιά στους πελάτες σου. Έχεις πελάτες, όπως είπες πριν. Έχει. Όλα τα καταστήματα. Είναι λογικό αυτό. Ενώ σε πληρώνουν, πας και τους κάνεις ζημιά. Λογικό, δεν γίνεται. Λογικό. Αυτό πώς το επιτρέπει τώρα το κράτος, δεν φιλάρετε, να γίνεται. Να πάρει δηλαδή η Alter Echo συμφερόν του Μαρινάκη τα τηλεοπτικά δικαιώματα και να πληρώνει τις υπόλοιπες ομάδες στην ουσία. Κοιτάξτε, το πρόβλημα βρίσκεται ακόμη χειρότερα, επειδή μιλάμε τώρα για Μαρινάκη, να έχεις υπόψη σου ότι άμα πας σκλαβενίτης όρη που πήρε το Μαρινόπουλο, τα καταστήματα, θα δεις τραγικά πράγματα έγιναν. Μάλιστα. Χαρίστηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια για να μπορέσει να πάρει. Θα μου πεις... Οι άνθρωποι όμως δεν φύγανε από τις δουλειές τους. Κοίταξε τώρα όμως, φιλάρετε, αυτό που λες τώρα για ξέρω εγώ τα σούπερ μάρκετ δεν το ξέρει πολλές ο κόσμος. Επειδή, ναι, ναι, επειδή το ποδόσφαιρο είναι. Γίνεται χοντρό παιχνίδι σε αυτά. Επειδή ο άλλος είναι και πολύ. Βασικά είπες για τον Σαββίδη. Αν ο Σαββίδης έπινε καφέ στο Κολωνάκι, να δεις τι ωραία, δεν θα ακουγόταν τίποτα. Όποιος πίνει καφέ στο Κολωνάκι, έχει την άνεση να κάνει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Όποιος είναι μακριά όμως από εκεί, τότε να είσαι σίγουρος ότι όχι δεν θα ακούγονται, και επειδή μιλήσατε για το τι θα δείξει το ΒΑΡ, προς το παρόν εμείς έχουμε προηγούμενο μέσα σε τρία παιχνίδια ότι δεν τα δείχνει η Νόβα είναι, δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι, ενώ η TV100, η TV100, τέλος πάντων ΠΑΟΚ TV, τα δείχνει όλα μέχρι τώρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει στραβώσει κάτι. Και επειδή ξεχνάμε, δεν μπορούσαν να βρούνε και δεν βρίσκανε τις δύο κίτρινες που θα έπρεπε να δώσει κόκκινη. Όχι μόνο το άλλο του Ελαράβια που έκανε το πέναλτι, αλλά και τις δύο κόκκινες. Άρα έχει στα τρία παιχνίδια δύο φάουλ αυτή η εταιρεία. Λοιπόν, σε αυτή την εταιρεία
να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Αλλά για την TV ΠΑΟΚ δεν έχει γίνει κάτι, δεν υπάρχει προηγούμενο. Γεια και χαρά. Να σε καλά, φιλάρετε, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης, έτσι, στο γήπεδο της Τούμπας, 6:30 την Κυριακή. FM κενό, η διαδικασία είναι απλή, FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-5-20-6. Δύο τυχεροί, οι δύο τυχερές, η ένας και μία. Έχετε κερδίσει δύο εισιτήρια και δεν το ξέρετε ακόμα. Εντάξει, στείλτε τα μηνύματά σας. FM και όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54-5-20-6 για τη θύρα 7, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια καλησπέρα. Το όνομά σου. Γεια σου Τάσο, γεια σου Ζάχο. Τάσο. Γεια σου Τάσο, από Κρήτη, έτσι. Από Ρέθυμνο, ναι. Γεια σου, Τάσο. Λοιπόν. Σε πάθει το ποδάρι κανείς. Την Κυριακή πρέπει να τους κομματιάσουμε. Πρέπει να τους κομματιάσουμε την Κυριακή. Μ' άρεσε που κερδίσαν για τον Παναθηναϊκό. Αγωνιστικά εννοείς, έτσι. Αγωνιστικά, ρε. Αλήθεια τώρα, παίζουμε ξύλο. Όχι, άκουσε, υπάρχουν και μερικοί ακούνε και με τις μασκάλες. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι, ρε φίλε, να τους κομματιάσουμε αγωνιστικά. Δηλαδή να σου ρίξω ένα τρίμπαλο, δεύτερα, όσα μπορώ. Αν μπορείς και πέντε. Ακόμα και από πέρσι, να θυμηθώ, σε τρία μάτς μεταξύ μας έχω 4 βαθμούς και ένα χι που πήγαμε στο κύπελο. Σε 2 μάτς 4 βαθμούς πήρα εγώ. Ναι. Και εσύ πήρες ένα. Εγώ πήρα ένα, ναι. Ναι. Τίποτα. Η ομάδα λίγο προσοχή πίσω. Ένα αυτό. Και στο Ζάχο θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ρε Ζάχο, τα λεφτά. Ναι. Τα λεφτά τελικά μάθανε ποιος θα πήρε. Όχι, φίλε, δεν έχουμε μάθει. Πού να... Ρε Ζάχο, να σκάω. Μια άλλη ερώτηση. Δεύτερη. Τα 240 χιλιάρικα που κάνετε, εντάξει, πού να μάθεις, φίλε, αφού τα κλέψανε. Έχεις εσύ καμιά πληροφορία, αν έχεις να τη δώσουμε. Όχι, όχι, εγώ τώρα λέω, θέλω να κάνω μια ερώτηση γενικότερα και στο... Λέω, όταν μια εταιρεία, ας πούμε, εντάξει, εγώ έχω μαγαζιά, όταν μια εταιρεία βγάζει τόσα λεφτά και έχει λεφτά, και εγώ όταν έχω, φέρνω μια εταιρεία security, αρθούν να πάρουν το πακέτο, να μου το φυλάξουν. Δηλαδή, αυτός ποιος ήταν, τι είναι, Η απορία σου είναι εύλογη. Τι να πω, ότι δεν είναι. Είναι εύλογη. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι και το γήπεδο δεν έχει ένα, πώς το λένε, θησαυροφυλάκιο, ένα μικρό. Πρέπει να έχει. Γίνεται να μην έχει χρηματοκιβώτιο το γήπεδο και να μην κάτσουν δύο άνθρωποι να τα φυλάξουν μέχρι το πρωί να τα πάρουν τράπεζα. Τι σκορ βλέπεις την Κυριακή. Ας το αφήσουμε αυτό όντως. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ. Τώρα πάω. Για πες το σκορ. Ένα 4-0, δεν ξέρω. 4. Εγώ με το 4-0. Επειδή σε έχω ρίξει κάτι 4 τελευταία. Σωστά, πολλές. Να σε ρωτήσω, επειδή η φωνή έτσι είναι λίγο χαρακτηριστική, έβγαινε και λίγο πιο τακτικά. Πέρσι πριν το μάτς στο δεύτερο γύρο, είχε πει αποτέλεσμα. Εδώ. Πάλι είχα πει εκεί 3-4. 3-4-0 είπες. Άρα είσαι γουρλής, εντάξει. Αλλά και την άλλη φορά που είπα 4, ρίξαμε 4. Όχι, στον Άρη δεν ρίξατε 4, σε ποιο ρίξατε 4. Σε εσάς ρίχνουμε πάντα 4. Δύσκολα, δύσκολα. Έλα τώρα. Τι έλα τώρα. Και εκτός αυτού τώρα, γιατί πες μου τώρα το άλλο, πώς γίνεται όλοι, ας πούμε και η ΑΕΚ να φεύγει να λέει δεν πάω στην Νόβα γιατί είναι ο Μαρινάκης και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μαρινάκης να έχει πάει. Λοιπόν, να το δούμε αυτό στην πράξη. Εσείς πώς γίνεται να λέτε δεν μας ενδιαφέρει εμάς, εμείς θέλουμε απλά να πάρουμε μόνο τα λεφτά μας και τίποτα άλλο. Το είπε ο Καρυπίδης και ο Αβραάμ Πάπας να το πάρει. Λέει δεν με νοιάζει. Έλα, ναι, δεν με νοιάζει. Άμα το είπε αυτός βασικά. Το είπε, το δήλωσε. Τους διάβασα λάθος. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω την τίτλωση. Αν μου τη δώσεις, δεν την έχω δει αυτή την δήλωση. Αν μου τη δώσεις. Έλα, εγώ για να το λέω το διάβασα. Αν δεν το διάβαζα, δεν το έλεγα. Εντάξει, ρε φίλε, που να το διάβασες, ξέρω εγώ στη θύρα 4. Πού να ξέρω που το διάβασα. Όχι, δεν το διάβασα. Μου το δείξει. Πληκτρολόγιο τέτοιο μου το δείξει. Μέχρι, αν την αγοράσει ο Μαρινάκης και είναι ο ιδιοκτήτης, τότε μπορεί να μιλήσεις. Μέχρι τώρα με εικασίες και γιατί και εγώ μπορώ να σου πω και εσύ παραπονιώσου που σου έδινε 5 εκατομμύρια μέχρι πριν 3 εβδομάδες. Έτσι. Αλλά δεν έλεγες, είναι του Μαρινάκη, πάει να την πάρει, δεν θέλω τα. Θέλω περισσότερα, έλεγες. Επειδή είμαι τεράστιο κλαμπ, πάρα πολύ μεγάλο κλαμπ. Ναι. Και έχω δικό μου κανάλι αυτή τη στιγμή. Άρα, και ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Και ο κόσμος ανταποκρίθηκε και θα βγάλω περισσότερα λεφτά, βέβαια. Και γουστάρω γιατί και τα φιλαράκια μου και εγώ πάμε στο γήπεδο και βάζουμε, πληρώνουμε και το ταλιράκι για την παουκάρα μας και πληρώνουμε και το διαρκεία μας μαζί. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Γιατί πάω και εσύ. Θα οικονομήσω και ο πρόεδρος. Να οικονομήσει ο πρόεδρος και να βάζει. Γιατί ο πρόεδρος βάζει λεφτά και μου παίρνει πρωτάθλημα, μου παίρνει κύπελα. Κατάλαβες γι' αυτό. Μπράβο, έτσι. Πάω TV και οικονομά. Έτσι. Τέρμα η μιζέρια και η φτώχεια. Ο ΠΑΟΚ είναι τεράστιο σωμάτιο. Δεν το φτάνετε ούτε σε 5.000 χρόνια. Έγινε, φίλε. Λοιπόν, καλό βράδυ. Εγώ μένω ότι και πέρσι έκανες 4-0 πρόβλεψη και έληξε 1-1.
Φέτος θα το χάσει γιατί θα λήξει 1-2. Λέω εγώ. Μα έλεξε 4-0, όπως είπες εσύ. Θα το δούμε τη Δευτέρα. Πρώτο Θεός, έτσι. Mm-hmm. Πάμε στον επόμενο. 1-2 λες εσύ. 1-2 λέω. Ωραία. Είναι 10 παρα 25. Εσύ Τρίτη τι... 17 Σεπτεμβρίου. Και πέρσι 1-2 είπα. Τρίτη, εσύ πόσο λες για να το πούμε. Γράφω. Γράψω. Για, το, για την Κυριακή. Ναι. 1-2-0. 2-0. 2-1 το πολύ. Εντάξει. Λογικός ακούγεσαι κι εσύ. Ναι. Πάμε, ναι, πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, άσχημα άντρες. Τι? Καλησπέρα, ο κούκλε. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, δεν είμαστε ωραίοι, αλλά και άσχημοι, εντάξει, μέτρη. Ενώ εγώ είμαι ο κούκλος, Τάσος ο Καρλίτο, με ρε παιδιά, τι κάνετε. Γεια σου, Τάσο. Νάτος. Πολύ Τάσος, ρε φίλε. Τάσος ο Αριανός. Τι τάσος, γίνεται, ναι, αυτό το πράγμα γίνεται, ακούω και στη συνέχεια. Τάσος ο ένας, Τάσος πίσω από τον άλλο. Τάσος, δεν γίνεται. Ναι, ναι, πολύ Τρίτος πράγμα. Τάσος και ένας δίπλα μου τέσσερα. Όπου Τάσος και μάλαμα. Τέσσερα. Μπράβο. Άρε, ο αδελφούλης ξέρει πώς τα λέει. Έτσι. Λοιπόν. Ωραίες φωτογραφίες βάζεις, ωραίες φωτογραφίες ανεβάζεις. Θα σου στείλω και κάτι άλλο πιο μετά. Ναι, εννοούμε, ναι, τις, ναι, τις κατάλαβες ποιες φωτογραφίες, τέλος πάντων. Ξέρω, ξέρω ρε Ζάχο, ξέρω. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Ακούστε λίγο παιδιά, να τα πούμε τάχη, mm-hmm. γιατί έγινα Γερμανό σήμερα. Τι. Λοιπόν, το λοιπόν έχει να πει, επειδή εμένα με ενδιαφέρει να μιλάω μόνο για την ομαδάρα μου, την ΠΑΟΚΑΡΑ μου, δεν με ενδιαφέρει Ζάχο να μιλάω για άλλες ομάδες, άλλον τόσο για τον Άρη, γιατί ξέρεις, πάω ξύση με τον Άρη, εντάξει, δεν θέλω. Δεν θέλω να τον βλέπω μπροστά μου. Βλέπω πορτοκαλάδα δεν πίνω γιατί είναι κίτρινη, να ξέρεις. Λογικό, εγώ αυτά δεν τα παρεξηγώ. Είναι η λογική οπαδική συμπεριφορά. Λοιπόν, αλλά φυσικά, μέχρι σήμερα. Φυσικά και το ραδιόφωνο είναι μια όμορφη παρέα και είναι ένα καλαμπούρι, έτσι, να μην τρελαίνονται έτσι, και, έτσι. Και λένε και βρίζουν και κάνουν και ράουν. Αυτά θα τα πούμε στο καφενείο και θα γελάσουμε και θα τα πούμε. Λοιπόν, η Ειρηνούλα τράκαρε μαζί με τον Κινέζο και τελείωσε η βενζίνη. Αυτό είναι το θέμα στον Άρη. Η Ειρηνούλα τράκαρε με τον Κινέζο και τελείωσε. Τράκαρε με τον Κινέζο. Ναι. Αγαπάμε η Ειρηνούλα. Έσπασε το μοτέρ, πάνε όλα τα ρεζερβουάρ, όλα διαλύθηκαν. Χύθηκε η βενζίνη, τελείωσε. Ωραία. Πάει αυτό το θέμα. Πάει αυτό είναι το θέμα του Άρη. Κοίταξε τώρα να μην χαροπαλέψεις γιατί μαζί με την Τρίπολη θα την πάρει η βουτιά. Mm. Εγώ στο λέω. Μ' αρέσει Τάσο που δεν θα σχολιάσουν πάντως με τον Άρη. Όχι, σου είπα μια κουβέντα. Α, μία σου είπα μια Είπες κουβέντα δύο. Για να μιλήσω για την ομάδα μου. Σου είπα ότι από την αρχή είπα ότι δεν ασχολούμαι με άλλη ομάδα εκτός από την ομάδα μου. Το καταλάβαμε, Τάσο. Εγώ φιλαράκι είμαι. Παοξής και Φεράρι. Αυτά τα δύο. Άκου ο Ανδρέας τι μου λέει. Ποιον εννοεί Κινέζο, λέει Τάσο, το Σιμίτι. Έτσι μου λέει ο Ανδρέας. Όχι, ο Σιμίτης είναι ο Ελιάς. Α, ο Ελιάς. Ναι. Ο Ελιάς είναι πολλές ελιές, πολλές ελιές. Ο Σιμίτης. Ναι. Άνετα. Λοιπόν, να πω και τον Τασάρα, το καρτασάκι μου, μια κουβεντούλα. Εδώ, δίπλα μου έτσι. Λοιπόν, Τασούλη μου, πού είσαι αγόρινα μου. Λοιπόν, δες τώρα τι γέλιο θα κάνουμε. Περιμένουμε τον αόρατο. Ποιος είναι ο αόρατος? Κοίταξε τώρα. Με δύο μικρόν αόρατος. Κοίταξε τώρα, Τάσου. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Βάιμπερ. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πατάει καλά στα τρία μάτς που τον είδαμε. Έπειτα, ο Άρης έχει για πολλούς λόγους να πάρει αποτέλεσμα, να θέλει να πάρει αποτέλεσμα μέσα στην Τούμπα. Πρώτα απ' όλα γιατί δική του την ομάδα και κατ' επέκταση για τα δικά του τα συμφέροντα. Εντάξει, για να το λέω γενικευμένα. Εντάξει, για να μην τσατιστούν μερικοί. Εντάξει. Ήθελα να σου το πω εξ αρχής. Δεν είναι, αυτό. Θέλει σοβαρότητα, θέλει χαμηλά την μπάλα. Εντάξει. Φυσικά. Δεν θέλει να υποτιμήσεις ομάδα η οποία έκανε την πρώτη της νίκη με τον Παναθηναϊκό. Ήταν πτώμα Παναθηναϊκός. Τους έριξε 4 γκολ. Εντάξει. Και ξεκίνησε το πρωτάθλημα στην τρίτη αγωνιστική με νίκη. Εντάξει. Δεν πρέπει να τους υποτιμήσεις. Αν τους υποτιμήσεις, μπορεί να έχεις πρόβλημα. Όχι, ίσα Τάσο. Εγώ αυτό έχω να πω. Εγώ τον Άρη δεν τον υποτίμησα ποτέ. Τον Άρη εγώ το σέβομαι σαν ομάδα, σαν λαό, σαν οντότητα. Λοιπόν, μην βλέπεις τώρα που κάνουμε το καλαμπούρι μας. Άλλο, εντάξει, το καλαμπούρι και εγώ κάνω καλαμπούρι. Και εμείς κάνουμε. Και εγώ κολαντρίζω τον κόσμο και εγώ κάνω καζούρα όπως με κάνουν και όλα. Αλλά όταν είναι να μιλήσουμε σοβαρά, Τασούλη, εντάξει, για να προσγειωνόμαστε και λίγο, γιατί υπάρχουν και οι χαχανούλιδες, υπάρχουν και οι αδαείς. Υπάρχουν και οι υπεραισιόδοξοι που πετάνε στα σύννεφα και νομίζουν ότι είναι όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι η περσινή ομάδα. Γιατί... Δεν είναι η περσινή ομάδα. Μπράβο, ρε, που είχαμε. Τάσο. Δεν έχει τον ίδιο τον προπονητή. Δεν έχει τον Βιερίνια τη σημαία του συλλόγου. Δεν έχει τον Μαωρίσιο στο κέντρο. Έχει τον Εσίτη που αντέχει μέχρι το 60. Δεν είναι ο καλός ο Μπίσεσβαρ που μετά το μάτς της Ολλανδίας στο Άμστερνταμ δεν υπάρχει. Ναι. Ο Πέλκας υπολειτουργεί. Ο Πασχαλάκης ψυχολογικά είναι ράκος. Ράκος, ναι, εντάξει, γιατί έχει τα θέματα του και ο Βαρέλα γιατί... δεν είναι ο γνωστός Βαρέλα, πήρε τα τριπλά λεφτά και δεν παίζει. Και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει θέμα.
Γιατί πάει να περάσει μια άλλη προπονητική νοοτροπία ο κύριος Φερέιρα μέσα στην ομάδα, η οποία απαιτεί 100% μια πίστοση χρόνου για να την περάσουν μέσα στο πετσί τους και ο κορμός της ομάδας που έμεινε από πέρσι, αλλά και οι νέοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν και εντάχθηκαν στην ομάδα. Δεν γίνεται. Μέσα σε δύο μήνες. Δεν βγαίνει το 4-4-2. Δεν γίνεται μέσα σε δύο μήνες. Το 4-4-2 δεν βγαίνει με αυτή την ομάδα. Δεν βγαίνει, γιατί ρε παλικάρι μου. Και το υλικό σου δεν είναι για 4-4-2. Γι' αυτό λέμε ότι έγινε χοντρή ζημιά που έφυγε ο Κλεφτοκοτάς. Ο Κλεφτοκοτάς έκανε τη δουλειά του μια χαρά, είναι ο Κλεφτοκοτάς. Μας έκανε ζημία μεγάλη. Μας πήγε πολύ πίσω. Μας την έκανε τη δουλειά, εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε ένα καλό προπονητή, γιατί είδαμε ένα κυριαρχικό ποδόσφαιρο 35 λεπτά μέσα στον Ατρόμητο και μέσα στον Άγιαξ είδαμε μια ομαδάρα που τη φοβήθηκε ο Άγιαξ και ο διαιτητής. Και όλοι οι FIFA με την UEFA. Αυτή δεν είδαμε. Αυτό ακριβώς είδαμε, αλλά πώς μου το εξηγείς, ρε Τάσαρε, αυτό. Θέμα ψυχολογίας, φίλε. Θέμα ψυχολογίας. Θέμα ψυχολογίας. Ναι, γιατί αν ο Πάουκ περνούσε τον Άγιαξ, δεν θα χαμπάριαζε τίποτα τώρα. Με κατάλαβες. Και πέρσι τα μούτρα μας φάγαμε στην Ευρώπη και είμαστε 38 παιχνίδια ήττητοι, έτσι. Πέρσι δεν είχε το Mr. Bean κυβέρνηση. Εντάξει, ναι. Άστα τώρα. Δεν το κάνουν δώρο, γιατί το κάνουν δώρο ρε την Νόβα και το χαρίζουν την Νόβα τώρα. Πλάκα μου. Δεν πειράζει, ρε. Εμείς δεν μάθαμε από Νόβα. Νόβα, Μόβα, Ξόβα, πάρτα ρε χοντρέ, πάρτα κάτω ό,τι γουστάρεις. Εσύ λες δεν πειράζει. Οι ομάδες που θα παίζουν όμως κατά του Ολυμπιακού, που αφεντικό του Ολυμπιακού είναι, ξέρουμε όλοι, και θα έχει και την Νόβα, που στην ουσία θα τους πληρώνει, τα τηλεοπτικά θα τους πληρώνει. Φυσικά. Πιστεύω ότι μια ελαστικότητα θα την έχουν για να πάρουν και το χρόνο τα λεφτάκια τους. Θα πάρουν τα λεφτάκια τους. Έτσι λέω εγώ. Όχι, καλά κάνεις και το λες, γιατί δεν έχεις και άδικο. Λες την άποψή σου, στην οποία άποψή σου πατάω και εγώ επάνω. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι για 5 χρονάκια το λιγότερο, για πλάκα το λέω, που θα τους κάνουμε πλάκα αυτούς, κάτω για τον ΠΟΚ μιλάω. Έτσι, το συμπολίτη άστονα δίπλα, είναι φιλαράκια μας είναι οι συμπολίτες. Είναι φιλαράκια μας. Για 5 χρόνια θα είμαστε πρωταθλητές. Και φέτος θα είναι το πιο υπερήφανο πρωτάθλημα. Τάσο, θα πέσει πολύ γέλιο σου λέω. Πολύ γέλιο. Έγινε Τάσο. Έγινε Τασάρα. Λοιπόν, να σε καλά. Έγινε Τζάκο. Να σε καλά. Παιδιά, καλό βράδυ. Σας αγαπώ πολύ. Γεια σου ρε Καρλέτο. Να σε καλά. Στείλε τις φωτοκίνες που λέγαμε, μην ξεχνιέσαι. Μυδάκιας μεγάλος. Ναι, κάτι καταλάβαμε. Λάτρησε. Κάτι καταλάβαμε. Του γουστάρει τα μύδια. Του στείλει το καρεκλάδι ψάρο ταβέρνα. Ωραίος. Τα σούλη την τρίχα να βγάζεις μόνο από το μύδι. Ναι, γιατί μπορεί να πάρεις καμιά δηλητηρίαση με την τρίχα. Πάμε στον επόμενο. Έχουμε έναν ακόμη. Στο φίλο και θα κάνουμε το διάλειμμα. Το πάμε σε. Εντάξει, πάμε. Άμα δεν έχει γραμμές θα κάνουμε το διάλειμμα. Είναι ένα φίλο στην αναμονή. Να το συνεχίσουμε. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου και σένα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θες, φίλε μου. Ο Αργύρης, με τι κάνεις? Γεια σου, Αργύρη. Να είστε καλά. Τώρα διαβάζω ένα μπράβο στα παιδιά της Πάφου που κάνανε αυτή την εκκλησία για τον Άσο. Δεν ξέρω αν το ανέφερε, Στάσο. Δεν το ξέρω, δεν το είδα. Ναι, κάνανε ένα πολύ ωραίο κλεισάκι μεγάλο. Εις μνήμη του. Μπράβο τα παιδιά. Να είναι καλά τα παιδιά. Πολύ όμορφο. Μην φανταστείτε κανένα κλεισάκι. Αυτά που βάζουν στους δρόμους τα κλεισάκια τα μικρά. Ναι, σαν εκκλησία μεγάλη είναι. Okay. Άμα το δεις, μπράβο τα παιδιά, εξόδεψαν πολλά λεφτά. Να είναι καλά να το θυμόμαστε, γιατί αυτό το παιδί πραγματικά τζάμπα πήγε. Άστα να πάνε. Πραγματικά πήγε. Άστα να πάνε. Τώρα για το ντέρμπι. Ντέρμπι για μένα στα χαρτιά. Γιατί για να είναι ντέρμπι, πρέπει να είναι μια ομάδα που μας κοντράρει. Ο Άρης τα τελευταία χρόνια δεν μας κοντράρε, δεν υπήρχε. Πέρσι νομίζω σε κόντραρε. Εντάξει. Και στα τρία μάτς, αν όχι καλύτερος, ήταν εισάξιος. Που εγώ νομίζω και στα τρία ήταν καλύτερος. Έτσι. Εγώ, Ζάχο, δεν λέω θα σας βάλουμε πέντε. Εγώ σας είπα και χθες 1-0 να λήξει το μάτς. Καλά, αυτό η νίκη σε ενδιαφέρει. Λογικό. Δεν είμαι ευχαριστημένοι, ούτε 8 γκολ θέλω, ούτε 38. Πάντως 10 μάτς που δώσαμε και στα 10 γκολ φάγαμε, να ξέρεις. Δηλαδή, άμα σε ρωτήσω, πες μου ένα μάτσο που δεν έφαγε γκολ ο ΠΑΟΚ επίσημο, Ευρώπη και Ελλάδα, δεν θα βρεις. Όπως λέει και εδώ ο Ανδρέας, η καλύτερη επιλογή λέει στοιχηματικά είναι το γκολ που το δίνει και 2-22. Το δίνει, δηλαδή. Εντάξει, το δίνει, ναι. Εντάξει, είχε στοιχηματικό είναι αυτό. Άμα ξέραμε τι θα γίνει. Καλά, άμα κοιμάσαι σίγουρα. Στην πολυκατοικία να παίρναμε τρεις. Έτσι. Τι να το κάνουμε. Να γίνει ένα καλό ντέρμπι. Εγώ πάντα θα το λέω, θα ήθελα να έχει 1000 ψαριανούς. Και στον επαναληπτικό να έχει 1000 παοξίδες, γιατί άλλη ζωντάνια έχει το ντέρμπι με οπαδούς και των δύο ομάδων.
Εγώ δεν είπα να δώσω από 10.000 στους φιλοξενούμενους. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πάμε παρακάτω γιατί δεν το, δεν το επιτρέπει η αστυνομία. Ναι, τάσω, αλλά τα πιτσιρίκια δεν έχουν πάει στο Χαριλάου και στην Τούμπα. Αργύρη, εγώ πήγα δεκάδες φορές στο Χαριλάου τα παλιότερα χρόνια και είδα και αργιανούς πάρα πολλές φορές μέσα, μέσα στην Τούμπα. Τα ζήσαμε τα χρόνια αυτά. Σου λέει για πιτσιρικάδες σου. Ναι, ρε φίλε. Τώρα ένας 25, ένας 20 μας ακούει. Πού πηγαίνει, στην Καλαμαριά. Ναι, δεν έχει ζήσει το ντέρμπι Πάο Κάρι μέσα στην Τούμπα με οπαδούς και των δύο ομάδων. Ούτε μέσα στο Χαριλάου το Άρης Πάοκ να είναι Πάοξίδες εκεί στην Ένα κτλ. Έτσι. Δεν τα έχουν ζήσει αυτά. Και θα κάνουν χρόνια να τα ζήσει νομίζω. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν είναι έτοιμος ο κόσμος. Εγώ δεν είπα ρε παιδιά να δώσουν από 5.000, να δώσουν 1.000. Όχι, είπες, σαν σκέψη σωστό είναι, είπες ότι θα ήταν καλό. Και σου λέμε ότι δεν το λέμε εμείς, το λέει η λογική, ότι δεν είναι έτοιμος ο κόσμος ούτε του ενός ούτε του άλλου να δεχτεί κάτι τέτοιο. Να συνυπάρξει δηλαδή. Εδώ γίνονται άλλα κι άλλα. Χωρίς να υπάρχουν μάτς. Ένα γήπεδο και με τους δύο είναι πολύ καλύτερο. Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Μόνος και η καζούρα και το τέτοιο. Δεν το συζητάμε. Είναι πιο όμορφο. Εμείς τα ζήσαμε, γι' αυτό τα λέω. Δεν το συζητάμε. Εμείς τα ζήσαμε και όταν πεζόταν και πρωταθλήματα και ήταν το παλέ στη μέση, έτσι. Από μισή. Ωραία. Άμα θυμάστε είχε γίνει και φιλικό Παοκάρης και είχα γίνει πάλι... Βέβαια. Ένα-ένα είχε λήξει το Χαριλάου. Α, μπράβο. Ένα-ένα. Και εκεί είχαν γίνει επεισόδια. Εκεί είναι απίστευτο πράγμα. Πώς είχε γίνει το φιλικό. Έλατε. Έλατε. Δεν το θυμάμαι. Τέλος κάτι πάντων. Είχε γίνει τώρα που το λες και είχαν δεχτεί. Τέλος πάντων. Ο καλύτερος σας κερδίσει. Α, θα σου το θυμήθηκα. Το θυμήθηκα τι είχε γίνει. Απ' τη μία ήταν ο φιρός προπονητής του Άρη και απ' την άλλη ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης. Γι' αυτό έγινε το φιλικό. Γι' αυτό. Δοθήκανε και τέτοιο και εμείς ήρθαμε. Βέβαια, εισιτήρια στην Ένα ήταν. Την Ένα. Βέβαια. Βραδινό παιχνίδι. Βραδινό παιχνίδι. Κάτι και ψηλό τέτοια. Έγιναν πραγματάκια. Λογικό. Τέλος πάντων, αλλά η νεολαία ρε παιδιά δεν ξέρει τι θα πει να πας σε ένα γήπεδο και να πας φιλοξενούμενος. Τώρα φιλοξενούμενος δεν είναι να πας στην Ξάνθη ή στην Καβάλα ή στα... Μα γενικά αυτό... Δεν είναι, όχι, μα, δεν είναι. Μα γενικά δεν πηγαίνει, δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις. Άλλη εγκλή έχει τώρα, το ένα, άλλη το άλλο. Γιατί στην Αθήνα, μπορείς να πας. Άσε τελικό. Για τις μετακινήσεις, σταματήσαμε να το λέμε και δεν είναι καλό δηλαδή, γιατί να μην πάμε 20 πούλμα να σούμε στο ΆΚΑ. Που είναι μεγάλο γήπεδο και τέτοιο. Δηλαδή στο τελικό που πάνε 200 πούλμαν, πώς πάνε. Δεν μπορούν να διαφλάξουν 20 πούλμαν. Αν θέλουν όλα τα κάνουν, απλώς σταμάτησε αυτό. Αυτοί έχουν την ησυχία τους και λέει τώρα τι να τραβήξουν. Δεν θέλει η αστυνομία να μπλέκει σε βάσανα περισσότερο. Ωραία. Να είμαστε καλά. Καλή εκπομπή να έχετε. Τα λέτε καλά. Πολύ ωραία. Έγινε. Και εμείς εκεί στο η μπλε φιλή. 107 και 4, δεν βγαίνει. Όποιο μπαίνει και αφού μπήκε μια κυρία προχθές και λέει τι ακούτε, λέω τον καλύτερο σταθμό Λίμπερο. Και λέει αυτή τι είναι ο Λίμπερο, ήθελα να ακούσουμε λέει η Βαβαρότη. Λέω τι λέτε κυρία μου, δεν αλλάζει. Βαβαρότη. Βαβαρότη ρε τρόπο. Αυτή η Βαβαρία που είναι. Φύγε ρε Ταρίφα, φύγε από εδώ. Να σε καλά, καλό βράδυ. Εδώ να δώσουμε λίγο. Φίλοι είναι οι Ταρίφες, έραξε. Δεν το κατανόμιζα για τον Ηρακλή, έλεγε. Λέω και εγώ τι λέει. Λοιπόν, στα χασομέρια είμαστε, δεν είπαμε καθόλου. Ίντερ, Σλάβια Πράγας και Λιόν Ζενίτ και τα δύο είναι 1-1, έτσι. Στα χασομέρια. Λοιπόν, έχουμε φίλους. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια καλησπέρα. Το όνομά σου. Χρήστος είμαι. Έλα, Χρήστος. Σφαίρα πάτε. Σφαίρα πάτε. Τάσο. Τι δεν μπορούμε τώρα να σας βγάλουμε στη γραμμή, ρε. Σφαίρα πάτε, λες. Έλα, Χρήστορα. Ναι, και αν έχετε και τον Ταρίφα, 5 φορές να λέει τέλος πάντων καλά να είστε. Αυτά και να μην κλείνει. Άστα να πάτε, άμα στην αναμονή. Τι να κάνουμε ρε Χρήστο, εντάξει. Τώρα, Τάσο, και η Southampton έχει πολύ κόσμο στην Αγγλία. Στην Αγγλία όλοι έχουν κόσμο πολύ. Και η Άστον Βίλα, τις πούμε και αυτές μεγάλες, τις βαστίσουμε μεγάλες. Ένα λεπτό, πες μου, άσε τι, πες μου εσύ ποια είναι τα κριτήρια στην Ελλάδα για να θεωρείται μια ομάδα μεγάλη. Να κάνεις πρωταθλητισμό επί δεκαετίες. Να είσαι πρώτος, δεύτερος. Άρα δεν είσαι... Να παίζεις 20 τελικούς κάτω στην Αθήνα. Να κάνεις πρωταθλητισμό. Είπες το πρώτο. Μόνο από το πρώτο κόβεται η ομάδα σου. Γιατί κόβεται. Αφού λες πρωταθλητισμό επί δεκαετίες. Πότε έκανε επί δεκαετίες ο ΠΑΟΚ πρωταθλητισμό για το ξέρω. Όλη τη δεκαετία από το 2000 μέχρι τώρα πρώτος δεύτερος. Επί δεκαετίες είπες ρε φίλε. Επί δεκαετίες. Δεν πήρε πρωταθλήματα. Το 85 δεν πήρε πρωτάθλημα. Το 85 δεν πήρε.
Το 89 δεν μας έκλειψαν με τα, με τα ώρα του Τσίκου στη Λάρισα. Δεν μας πήραν το πρωτάθλημα. Τρίτη βγήκατε εκείνη τη χρονιά, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Τρίτη βγήκατε. Δεύτερη ήμασταν μέχρι τέλος. Α, τέλος τρίτη βγήκατε όμως, ναι. Τάσο. Ναι. Τέρμι παραμονή δεν παίζανε μέχρι προχθές εκεί με τον Παναθηναϊκό. Άκουσε. Έτσι σα θέλω. Εγώ δεν είπα τέρμι παραμονή. Εγώ είπα νίκη σωτηρία. Νίκη σωτηρία. Το είπε. Ζήτησαν κανένα διαιτή. Ξένο. Ναι, ζήτησαν ξένο διαιτή. Κάνανε κανένα νταβαντούρι, κάνανε καμιά φασαρία. Τι πήρε τώρα με τον Μπάουξ. Τι πήρε δύο πόρτε εκεί. Κάνατε, καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται, ρε φίλε. Με τον Ολυμπιακό παίζει. Δεν καταλαβαίνει τώρα. Αποτέλεσμα. Θέλουν να γίνουν αρεστοί κάπου τα παιδιά. Αποτέλεσμα. Τι να κάνουμε. Αποτέλεσμα πες μας. Έλα. Ο συγκυβερνήτης της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και υποψήφιος για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διαχρονικό είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι στο βάθος του χρόνου. Ναι. Θυμάσαι τι είχε πει. Τι είχε πει. Ας μην μιλάει, λέει, αυτή η ομάδα που λέγεται Άρης. Είναι η πιο ευνοημένη ομάδα. Α, θυμάσαι το μισό όμως. Θυμάσαι το μισό γιατί. Θυμάσαι το μισό γιατί μετά από δύο μέρες έκανε κολοτούμπα με Λυσανίδη όμως. Α, δεν νομίζεις. Εγώ νομίζω πάλι. Εγώ πάλι το νομίζω. Εγώ πάλι το νομίζω. Τάσο πέρσι επί Ευάγγελου Γραμμένου. Μήπως ήταν η πρώτη ομάδα ο Άρης, αν και πέμπτος και νεοφώτιστος στα πέναλτι. Νεοφώτιστος είναι αυτός που δεν είναι πρώτη φορά. Ήταν πρώτος στα πέναλτι. Με 35 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟ πήρε πιο πολλά πέναλτι. Εγώ θυμάμαι ένα και άλλα πέντε δεν μας δώσαν. Και άλλα πέντε. Ένα συγκεκριμένο μας Χριστού. Και άλλα πέντε δεν μας δώσαν. Στο περσινό. Στο περσινό. Κάθε Κυριακή δύο τα πέρασαν. Στο περσινό μάτς. Στο περσινό μάτς του Άρης Παναθηναϊκός. Στο 12ο λεπτό είχε πάρει δύο πέναλτι. Ψάξε να μου πείτε ένα μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς. Άρα που υπάρχει ομάδα που πήρε δύο πέναλτι. Άρα ρε φίλε, εφόσον ευνοούμαστε με μεγάλη ομάδα. Υπήρχε περίπτωση να βάλουν offside. Μπορεί να ευνοήσει για άλλο σκοπό. Για να αντιμετωπίσει κάποιον άλλον. Υπήρχε περίπτωση να βάλουν offside γκολ μέσα στον Ολυμπιακό. Γιατί δεν υπήρχε δηλαδή. Βάλατε ποτέ και δεν θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι κάτι άλλο πέρσι, μετά τη ματσάρα που κάναμε μέσα στην Τούμπα. Μετά τη ματσάρα που κάναμε στην Τούμπα και με τον goal offside που πήραν το χέρι, αλλά κάναμε ματσάρα, καλό ματσάρα έκαναν. Νομίζω πήγανε. Κάτσε ρε να ακούσει, ρε Παπαδρέκα! Σαρδελό μου ήπιες. Έλα, λέγε. Πήγανε στον Ολυμπιακό, αν θυμάσαι, και είχε γενέθλια τότε ο Ολυμπιακός. Έκλεινε τα πόσα χρόνια, ξέρω εγώ. Πόσο έληξε ο Ολυμπιακός Άρης. Βασίλη, ο Άρης διάλεξε. 4-1. Ο Άρης διάλεξε πότε είχε γενέθλια ο Ολυμπιακός. Πρόσεξε λίγο. Και δεν τους κούρασαν. Δεν τους κούρασαν. Με 7 τελικές έβαλε 4 γκολ ο Ολυμπιακός. Ο Άρης κόραρε εκεί και άλλες 4 ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ να μας πει πώς είχε. Κατάλαβες. Πάω διπλό πήρε, φίλε. Διπλό πήρε ο ΠΑΟΚ. Και αίτητο στο πρωτάθλημα με 29 νίκες. Εκεί που έπιασε τζακπότ τετραπλό, λες. Δεν έχει σημασία. Πιάσε τα λεφτά. Να κλείσω να πάρω κι άλλο. Ο Ζάχος κάτι παραδέχεται. Τι πάει. Αυτός ο Ψαλτίδης, ρε πω, όχι Ψαλτίδης. Το σκορ, το τελικό δώσε μας. Το τελικό σκορ. Αυτός ο Ψαλτίδης, ρε. Ας τον Ψαλτίδη, ρε φίλε. Με εμένα μιλάς και με τον Τάσο. Τελικό σκορ δώσε μας. Τελικό. 3-0-3-1. Καλά, δεν είναι. 4-5 περίμενα και τέλος πάντων. 3-0-3-1. Ωραία. Άντε να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου ρε Άρχοντα. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Από τη μία πλευρά. Φρένο δεν έχει. Λίγο τα ABS να φτιάξει. Από τη μία πλευρά βέβαια. Τα ABS λίγο να φτιάξει. Από τη μία πλευρά. Τους δύο τελευταίους έτσι. Γιατί... Χαμός γίνεται. Κοκκίνη στο κέντρο. Αλλά μην τηλεφωνείτε. Οι υπόλοιποι και αύριο μέρα είναι. Καλησπέρα. Έλα. Έλα εσύ. Νάτος. Χρήστος. Χρήστος. Χρήστος, ναι. Χρήστος και άλλος Χρήστος. Τάσο σε Χρήστο και από Χρήστο Τάσο πάμε. Τι γίνεται. Δεν Τάσο. Έλα ρε. Λες τα τελευταία μάτσο πάω και τρώει γκολ. Δηλαδή, άντε και τρώω δύο γκολ από τον Άρη και κερδίζω 6-2 θα με χαλάσει. Όχι βέβαια. Όχι. Αλλά αν δεν βάλεις. Πώς θα βάλεις. Και πώς θα βάλεις 6. Πού έβαλες 6. 2-1 τον Πανιόνιο, 2-1 τον Πανετολικό. Βρε παλικάρι μου. Μπορεί να είναι 2-3. Με οξυγόνο τον ατρόμητο. Περίμενε. Μπορεί να είναι 6-0 και να μειώσουν 6-2 θα σε χαλάσει. Μπορεί και αυτό που κατουράμε, ρε φίλε, αν είχε νύχη να τα δάχτυλο. Αναγκίζουμε τα μπορεί και τα αν τώρα. Εντάξει, λέμε τώρα με την εικόνα τη ομάδα στη δεδομένη στιγμή. Δεν πατάει ωραία. Καλά Χρήστο, ο Πάου. Τι να κάνουμε. Χρήστο, εσύ, για δώσε μα. Ας είπες, πόσο το σκορ έτσι, μια που κάνουμε ένα mini gallop. Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω τελικό, αλλά 4-0 το ημίχρονο. 4-0 ημίχρονο, έτσι. Ναι, βέβαια, τελικό δεν ξέρω πού να κάνει. Λέτε τέτοια τρελά. 4-0 είναι χρόνο. Εντάξει. Η άποψή μου. Μην αρρωσταίνετε, ρε. Η άποψή μου, ρε φίλε. Γιατί. Ναι, ρε φίλε, αλλά εντάξει τώρα. Εντάξει.
Τέσσερα, περίμενε. Περίμενε. 4-0 δεν είναι καλό αυτό. Με τον Κλάους 4-1 ήταν όμως. 4-1 ημίχρονο, 4-1 τελικό. 4-0 ημίχρονο Χρήστο, έτσι, ωραία. Ναι. Και δόν είχα, και τους έκανε ο Δόνης. Ναι, τους έκανε, ναι, είπε. Ολογιοκομμένος τους λέει, σταματήστε. Σταματήστε, γιατί κάνετε. Εκεί λέω θα γίνει το σκόρ του αιώνα. Γιατί λέω 8-7. Είστε στο fair play, είστε πρώτοι, γι' αυτό. Κάνετε πολλές φορές. Έλα, πάμε, Χρήστο. Λοιπόν, πάμε. Ένα θέμα άκουσα σε άλλο ραδιόφωνο της πόλης. Ότι δεν μπορεί να πάει ο Πάοκ στο Καφταζόγλιο για να μετακομίσει. Για να γίνει τούμπα, γιατί έχει λέει θέματα εκεί. Κάτι τι έχει θέματα. Λέει. Πάντως δεν είδα. Άλλη εκπομπή θα τα πούμε αυτά. Τώρα έχει πάει ο Κάρης. Άστο. Α, ναι. Ναι, για πες μας τώρα, Νάπολη, Λίβερπουλ. Τι αν το ήταν Ολυμπιακός, θα πήγαινε χθες. Χι. Τι χι, βρε. Άσο, βρε. Τι χι, βρε. Τι χι. Άσο. Κολόνα. Άσο. Έλα. Το λένε το Σαββίδι. Για το γήπεδο θα σε κάνουμε, αλλά λέει, ναι, μην παίρνεις, λέει, διάφορα άλλα πράγματα. Βρε και το Λευκό και την Ακρόπολη θα τους πάρει. Δεν είδα όμως, γιατί το καλοκαίρι θα ξεκινούσε το γκρέμισμα και είπα να βοηθήσω, ναι, και εγώ δεν είδα τίποτα, κανένα κάτι δεν είδα απ' έξω. Δεν είδα θα τίποτα. Όλα θα γίνουν. Άντε να. Θα γίνουνε. Μην ανησυχείς. Εσύ κοίτα τώρα και στο κλουβάκι σου που είσαι και μην μιλάς. 4-0 είπε ημίχρονο, έτσι. Καταγράφω. Ναι. Ωραία, Χριστάρα. Γεια σου, Χριστάρα, γιγάντα. Καλό βράδυ. Αισιόδοξο ο Χρήστος. Εντάξει. Μακάρι να γίνει αυτό που λέει ο άνθρωπος. Ναι. Εντάξει. Ναι. Μακάρι να αναστηθεί και αγωνιστικά ο Πάκο. Γιατί, ναι, μπορεί να μην δείχνει, ρε παιδί μου, την περσινή εικόνα. Έτσι, αλλά δείχνει ότι έχει αποκτήσει την οτροπία του νικητή. Έχει το DNA της νίκης μέσα. Θα τα δούμε την Κυριακή. 38 μάτσα αίτητος. Κυριακή κοντή γιορτή. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Όντως, αυτό είναι στατιστικό που είναι, δεν μπορούμε να πούμε όχι, τι να πω, ότι δεν είναι 38. Έτσι, όπως λέμε και εμείς ότι είμαστε 28 μάτς αίτητες στην Ευρώπη, είναι δεδομένο. 28. Λοιπόν, συνεχόμενα. Πάμε στον τελευταίο. Συνεχόμενα όχι. Ναι, όταν έχεις Β' και Γ' εθνική δεν έπαιζες Ευρώπη. 28 παιχνίδια συνεχόμενα στην Ευρώπη είμαι αίτητος. Ναι, για χρόνια πες μας. Τι σχέση έχει. Γιατί με τρεις υποβιβασμούς δεν μπορεί αυτό, να αυτό δεν που λες, πράσει, αυτό που λες, δώσε μου. Αυτό που λες, ναι, είναι ακόμη χειρότερο. Δηλαδή το έκανα σε βάθος χρόνου. Mm. Γιατί έχω παίξει Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, ενώ ήμουν Β' εθνική. Λογικά έπρεπε να χάσω. Και δεν έχασα. Και τι έκανες 28 μάτς που είσαι έτσι. Πού πήγες στην Ευρώπη. Γιατί εσύ τι έχεις κάνει. Έχεις πάρει κανένα UEFA. Για σένα μιλάμε, βρε. Έχεις πάρει κανένα UEFA και δεν το ξέρω. 11 χρόνια συνεχόμενα έπαιξα UEFA. Και τι έκανες εσύ. Τι έκανες εσύ. Εγώ δεν έπαιξα 11 συνεχόμενα. Εσύ τι έκανες. Πού έπαιξες. Στην Ελλάδα πήρα πολλά έσοδα. Με έμαθα στην Ευρώπη. Πήρες κανένα σύλλογο. Έμαθε όλες τις ομάδες στην Ευρώπη. Πήρες στην τσέπη σου κανένα φράγκο εσύ. Τι πράγμα. Στην τσέπη σου πήρες κανένα φράγκο. Σύλλογο. Τι το λες τώρα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν η ομάδα μου πήρε έσοδα. Με ενδιαφέρει να παίρνει τίτλους. Αυτό θα έπρεπε να ενδιαφέρει και με νοιάζει εμένα. Με ενδιαφέρει αν είχα το Σαββίδι, αν παίρνει έσοδα. Σοβαρά μιλάς. Δηλαδή, ούτε θα με νοιάζει. Αν ο Καρυπίδης έχει έσοδα. Τι με νοιάζει, ρε φίλε. Πρόεδρος είναι, πρέπει να πληρώνει. Γι' αυτό είναι εκεί. Άμα είναι να έχω διαχειριστεί, πάω κι εγώ πρόεδρος. Ακούγεσαι. Τι ακούγομαι, λέω κάτι παράλογο. Πάμε στο τελευταίο. Άμα είναι διαχειριστής, να υπάρχει, να πάω εγώ πρόεδρος. Γιατί δεν είναι ο Καρυπίδης. Πάμε στο τελευταίο. Εγώ λέω ότι ο πρόεδρος εκάστοτε ομάδας, ναι, είναι πολύ καλό να έχει μεγάλα έσοδα. Για να μπορεί να λειτουργεί εύρυθμα μια ποδοσφαιρική ανώνυμος εταιρεία όπως κάνει, ναι, ο Βαν Σαββίδης, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, χωρίς να υπάρχουν προσφυγές, χωρίς να υπάρχουν κρεμότητες κτλ. Ωραία, ο ΠΑΟ κάθε χρονιά μπαίνει μέσα. Τότε γιατί δεν λες, ας πούμε, γιατί μπαίνει μέσα και δεν έχει μέσα. Μπαίνει μέσα. Ο ΠΑΟ. Ποιος το είπε σένα. Εγώ, ο ισολογισμός βγάζει ο τέλος χρονιάς. Ο ισολογισμός. Ποιος εσύ ο ισολογισμός. Όχι εγώ, ο, ναι, ισολογισμός το λέει. Στο τέλος χρονιάς. Ναι. Κάθε ανώνυμη εταιρεία, ναι, στο τέλος χρονιάς πρέπει. Καλά, άσε αυτά τα τερτύπια τώρα. Δεν είναι. Αυτά τα τερτύπια τώρα. Δεν υπάρχει. Άσε είναι κερδοφόρος ο ΠΑΟ. Άσε βρε τώρα που έγινες και επιχειρηματίας βλόγκο. 10 η ώρα. Άντε που έχω κακό εσύ που σου. Βασίλη, 10 η ώρα να γραφτεί. Είναι κερδοφόρος ο ΠΑΟ. Να γραφεί αυτό. Εγώ αυτό είπα. Τι είπε, εγώ λέω ότι μπαίνει μέσα. Μην βάζει. Εγώ λέω ότι είναι τερτύπια επιχειρηματικά που εσύ ο Μπαστουνόβλαχος από τους Ομπελόκηπους δεν νιώθει. Δεν νοιάζει ρε φίλε, ισολογισμό βγάζει. Άντε τώρα κι εμείς. Άντε ρε βλάχο. Άντε ρε βλάχο από το διακόπτο. Άντε βρε από το διακόπτο. Άντε ο τελευταίος. Καλά γιαούρτι από τη Δορκάδα. Άντε βρε πάνε κάνε ένα από. Έλα αδερφέ. Έλα φίλε. Πώς τον αντέχω. Έλα εγώ είμαι. Έλα νάτος.
Μέχρι στη γραμμή, αλλά μιλάτε, συνεχίζετε. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Κάτσε, περίμενε ακόμα να πούμε κι άλλα. Χαιρετίσματα και στους δύο. Έχεις δίκιο, δίκιο έχεις, έλα. Χρήστος κι εγώ, αλλά Αριανός. Να το σου Χριστά. Καταρχήν δεν έχει δικαίωμα κανένας παοξής να αναφέρει τη λέξη αίτητο. Κανένας δεν έχει δικαίωμα. Όταν παίζεις με 4 και 5 φιλικά προσκύμενες ομάδες μες στο πρωτάθλημα, δεν υπάρχει έννοια του αίτητου. Αν μιλήσουμε αυστηρά, με ορισμό της λέξης αίτητο. Μετράει ρε φίλο, όμως μετράει. Δύο. Εγώ λέω Όχι, στεκόμαστε το ένα. Τι όχι, όχι. Στο ένα. Πες μου ποιες είναι οι πέντε ομάδες. Ποιος είναι ο αίτητος. Όχι, εγώ λέω ποιες είναι. Δεν θα τα αναλύσουμε. Οι πέντε ομάδες. Τρεις τουλάχιστον, μη σου πω τέσσερις. Αλλά δεν έχει νόημα. Φέτος είναι ο Βόλος. Για πέρυσι θα τις βρεις εσύ που είναι πέντε. Εσύ τους λες. Εγώ λέω ότι δεν είναι καμία. Δικιά μου άποψη. Ωραία. Δεν μπορείς να τεκμηριώσεις το ένα. Πάμε στο δύο. Αφαιρώ. Φυσικά μπορώ, αλλά δεν μπορείς να τεκμηριώσεις. Στον αέρα δεν μπορώ. Δεν μπορείς να τεκμηριώσεις το ένα. Πάμε στο δύο. Αφαιρώ το δικαίωμα από κάθε παοξή να λέει τη λέξη αίτητο. Εγώ αφαιρώ το δικαίωμα από σένα να αφαιρείς το δικαίωμα από τον παοξή. Τεκμηρίωσε την άποψή σου όχι με προπαγάνδα του Γκέμπελς, ούτε με κόμπλεξ που έχεις αποκτήσει. Γιατί ο Πάοκ παίρνει συνεχόμενους τίτλους. Και εσύ έχεις να πάρεις 50 χρόνια τίτλο. Μεγάλο. Πάμε παρακάτω στο 2. Πάμε παρακάτω στο 2. Το 1 απορρίπτεσαι. Μεταξεταστέως τον άλλο Σεπτέμβριο. Μεταξεταστέως τον άλλο. Μην με πιέζεις. Πάμε 100, στο 2 Χριστάκη. Πάρετε 100 δώρο από μένα για τίτλο που λες. Ενισχύεται το επιχείρημα του μεγαλύτερου λαού της Ελλάδας. 100 από μένα δώρο. 122 είσαι για να ακριβολογούμε. Έτσι. Άρα του ΟΑΚΑ η εκδρομή δεν θα τη δεις ποτέ και δεν μπορείς να το αποδείξεις ποτέ. Δεν φταίω εγώ που έχω τετραπλάσιο κόσμο από σένα. Συνεχίζω νούμερο. Άσε τα τετραπλάσιο κόσμο από σένα έχω. Τι φάνηκε στο 4% το δικό σου το ΟΑΚΑ, φάνηκε ο κόσμος. Πάμε παρακάτω. Δύο. Κανένας παοξής δεν έχει το δικαίωμα να μιλάει για δύο σερί πρωταθλήματα όταν ο Μαγκάκος μπήκε με την πιστόλα μέσα. Εντάξει, ό,τι και να σας κάνανε, από τη στιγμή που μπήκε με την πιστόλα μέσα, θα σέβεσαι τους κανονισμούς και θα σου αφαιρείται το πρωτάθλημα. Άρα ένα πρωτάθλημα έχει πάρει και όχι αίτητο. Άκου λίγο, ρε. Μην τρελαίνεσαι. Μην τρελαίνεσαι. Όχι, θα σε απαντάω σε αυτά που λες. Όχι, αφού τελειώνει η εκπομπή, δεν έχει χρόνο. Πάμε στο 3. Το 3 είναι ότι την Κυριακή θα έρθει η θεία δίκη. Θα υπάρξει αυτό που πρέπει. Ωραία. Όπως πέρσι στην 7η αγωνιστική που θα καθαρίζετε την πόλη και θα κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Και ήρθε ο μπαμπάς Αλέξανδρος στο 82, Χλάς Βαντάμ, το θυμάσαι. Κλά! Ως το 5 θα πάω. Άκου. Α, μπράβο. Και ένα δώρο από μένα 6. Μπράβο. Για αυτό που λες. Όσο έφαγες από τον Ηρακλή στην Ευκαρπία. Άκου λίγο. Ακούω ρε, τι, επειδή φοράω τα γυαλιά. Αφού μιλάς πάνω μου, ρε. Εγώ μιλάω πάνω σου. Ίσα είπες για το πέρσι, για το ένα δίκιο, σου λέω μαγιά σου. Εκεί ο άλλος αποδέχεται αυτό που του λες. Όμως, στον πρώτο γύρο, ξέρετε ποιο εξάρτημα του Βέλεθ ήταν offside. Έτσι, μες στην Τουμπά. Δεν ήταν η μύτη του παπουτσιού, κάτι τέτοιο θα γίνει και την Κυριακή. Στο δεύτερο γύρο ήταν αυτό. Ναι, σε ποιο ήταν, στην Τουμπά μέσα. Στο δεύτερο γύρο ήταν. Ποιο εξάρτημα του Βέλεθ ήταν offside. Δεν μπορώ να το πω. Το κορδόνι του ήταν. Ωραία. Και το πέμπτο είναι ότι όταν μπορεί, εγώ θα σου πω, εύχομαι κάθε χρόνο ο Βέλεφ να μου βάζει γκολ να παίρνει χ και να παίρνω πρωτάθλημα και κύπελο. Δεν θα πάρω χ όμως την Κυριακή, μπερδεύεσαι. Πόσο γνωρίζεσαι, πόσο γνωρίζεσαι. 40. Έχω δει γκάλιτρα, γι' αυτό είμαι Άρης. Μην μιλάς ότι είμαι το παιδάκι του 22. Και επειδή έχεις δει και εσύ γκάλι και βλέπετε παράδειγμα. Άκου λίγο, ρε Χριστάκη. Τους μόνους τίτλους στην πόλη που είδες στο ποδόσφαιρο είναι ασπρόμαυροι. Όχι. Το μόνο ασπρόμαυρο που έχεις εσύ στην ομάδα σου είναι η φωτογραφία του 70. Άκου. Ακούω. Εγώ και εσύ όταν έχουμε βρεθεί απέναντι σε κερκίδες, όχι εγώ και εσύ προσωπικά. Λάς κερκίδες, για τίτλους μιλάμε. Άκου λίγο, μην μιλάς πάνω μου. Ακούω. Δεν μιλάω πάνω σου, απαντάω σε αυτά που λες. Να σ' ακούω όμως, θες να μιλήσω πάνω σου, θα το καταλάβεις. Θες να απαντήσεις κάτι ή να πω. Πες, περιμένω. Ωραία. Άκου λοιπόν, εμείς οι δύο Σαλαοί απέναντι έχουμε βρεθεί σε εξέδρες 10 χρόνια σερί, 8 τέλος πάντων, 7 πόσα είναι, του Γκάλι και στα έχω πάρει όλα. Τώρα σε τελικό στο ποδόσφαιρο, περίμενε. Όχι, σαν λαοί, εγώ και εσύ ήμουνα και στο μπάσκετ. Όχι, εκεί γεννήθηκε το κόμπλεξ. Έτσι, για να τα λέμε όλα, για τα παιδάκια δεν ξέρουν 22 χρόνια. Το κόμπλεξ γεννήθηκε τη δεκαετία 70-80 που έπαιρνα τα πρωταθλήματα και τα κύπελα, φίλε. Το κόμπλεξ έγινε από τον Κούδα. Όχι, φιλάκι. Το κόμπλεξ έγινε από τον Κούδα, από τον Κούδα, τον Παρίδη και τον Σαράφη, φίλε. Το κόμπλεξ έγινε. Δεν τα ξέρεις καλά γιατί είσαι πιτσιρίκος. Όχι. Πιτσιρίκος. Γιατί δεν έγινε όλη η Ελλάδα ΠΑΟΚ τότε, με αυτό που λες. Εσύ λες τώρα τι είναι όλη η Ελλάδα. ΠΑΟΚ ή Άρης. Τα αφεντικό της χώρας είμαι, φίλε. Τα αφεντικό της χώρας είμαι, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Εσύ μιλά για το παρελθόν 30 χρόνια πίσω
για τον πράσινο τον Γκάλι που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και του έβριζε στη μάνα με στο παλέ. Δεν την έβριζα εγώ. Του έβριζε στη μάνα ο συνοπαδό σου, του βρίζατε τη μάνα εγχωρό μέσα στο παλέ Τεσπορ. Πολύ, πολύ πίκρα για τον Γκάλι. Ψέματα λέω. Πολύ πίκρα. Ψέματα λέω, ρε Χριστό. Πολύ πίκρα, τρελαίνε. Δεν είναι πίκρα. Επειδή ξέρω πολύ καλά την ιστορία την οπαδική. Δεν την ξέρει. Και τα έχω ζήσει σαν οπαδό. Δεν μπορεί να μου την γυρίσει εμένα σε αυτά. Δεν την ξέρει όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα έγινε άριστο στον μπάσκετ τότε. Ενώ στην εποχή του Κούδα και του Παρίδη και πια λούσε όλη η Ελλάδα δεν έγινε ΠΑΟΚ. Νομίζω. Έχουμε μια διαφορά. Νομίζεις, τι νομίζω, βέβαια. Νομίζεις. Έτσι είναι. Καταγεγραμμένα είναι αυτά. Αυτά είναι στο δικό σου το μυαλό μέσα. Αυτά είναι στο δικό σου το μυαλό. Γιατί πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην πόλη έφερε ο ΠΑΟΚ, αν δεν μάθει. Τι να το κάνω, να τον βράσει. Τι να το κάνει, να τον βράσει. Πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στον μπάσκετ στην πόλη έφερε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έφερε. Πώς ήταν ο Άρης. Έφερε στο ΟΕΦΑΚΙ. Όλη η Ελλάδα. Το ΟΕΦΑΚΙ, το ΟΕΦΑΚΙ, το τσαμπιζουλάκι δεν έχει. Όχι, εγώ έπαιζα τρία χρόνια στα παιδιά. Εσύ έπαιζε, φίλε, κάθε Πέμπτη Final Four και είχε μνημόσυνα. Κηδείε είχε, έκλεγε. Άσε τώρα το λόγο προ εμένα. Πάμε παρακάτω. Εκεί ήταν η πίκρα σα και το κόμπλεξ. Από εκεί γεννήθηκε. Δεν μα ενδιαφέρει. Όσοι είμαστε πάνω από 40, όχι. Δεν μα ενδιαφέρει για αυτό. Γιατί με έβλεπε απέναντι στην κερκίδα και σου πήρε κάθε φορά το μετάφημα. Μπροστά μα ενδιαφέρει το μέλλον. Μπροστά, κοιτάμε μπροστά. Τα τελευταία τρία χρόνια έφερα 4 τίτλου στην πόλη και έναν μου κλέψαν. Ή το έχασα εγώ από μένα. Εγώ σου λέω 100 χρόνια. Δώρο δεν θέλω από σένα. Δώρο κάνε ένα στον εαυτό σου αν μπορεί που έχει 122 χρόνια να πάρει τίτλο σύνολο. Όχι, και άλλα 101 αιώνα από μένα δώρο, αυτό πολλαπλασιάζει. Δώρα δεν θέλουμε, ρε. Δεν μπορεί να μα κάνει δώρα, εσύ, ρε. Ενισχύει το επιχείρημά μου. Ο επέτη, εσύ είσαι επέτη μπροστά μου, δεν μπορεί να με κάνει δώρο, κατάλαβα. Ωραία, νεοποιητή. Άντε, μπράβο. Συνεχίζω το πέμπτο. Όχι επέτη από λεφτά οικονομικά, φίλε Χρήστο. Ναι, από το πέμπτο και τα. Έχει τίτλοι τα κακά. Τα μισά με λεφτά είναι. Έλα, επέτη να μπει στο φάι του. Ο Βενετίδη πήρε μεταγραφή την επόμενη χρονιά. Ο Βενετίδη πήρε μεταγραφή την επόμενη χρονιά που μου λε τώρα για άλλαξο κόμμα. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλο που πήγε, δεν μα είπε που θα του κάνει το δελτίο σκόρδο. Και πήγε και δεν πήραμε κύπελο. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλο που πήγε και δεν του κάνει το δελτίο. Ο Μαυρογεννήδη που πήγε, δεν μα είπε. Καλά, ο καφέ, πώ θε να πω του δικού σα. Πλάκα μου κάνει τώρα. Είναι 30 δικιά. Α δεν σε συμφέρει γιατί τελευταία έχει φέρει καμιά 10 του γάβρου εδώ πέρα. Εντάξει. Συνεχίζω το πέμπτο. Συνεχίζω το πέμπτο. Έλα Χριστάκη, πάμε στο πέμπτο και πέμπτο, να κλείσεις. Ποιο είναι. Εκπομπή ότι όταν σε μια οικογένεια, άκου λίγο, όταν σε μια οικογένεια, μ' ακούς, μαζεύονται τα τρία αγόρια, ο πρωτοκός έχει κάθε λόγο να μιλάει. Ο δεύτερος μιλάει δεύτερος. Και ο τρίτος μιλάει τρίτος. Αν ο τρίτος αυθαδιάσει, τρώει και φάπα. Λοιπόν, στην πόλη αυτή η οικογένεια είναι η Θεσσαλονίκη. Ο πρώτος θέλετε, δεν θέλετε, είναι ο Ηρακλής. Και το λέει ένας Αριάνος, ο δεύτερος είμαστε εμείς και εσείς οι τρίτοι πρέπει να παίρνετε άδεια από μας για να μιλάτε. Αυτό. Καλό βράδυ. Μπράβο. Ωραίος. Απλά να ξέρεις ότι από τον Ηρακλή δημιουργήθηκες. Εσύ. Εντάξει. Να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και το για το αν θα πρέπει να παίρνουμε άδεια, καλέ μου φίλε Χρήστο, το ξέρεις και εσύ ότι είσαι πραγματικά ανύπαρκτος ποδοσφαιρικά μέσα στην πόλη. Είσαι κυριολεκτικά αόρατος. Είσαι ο κύριος δεν υπάρχω. Εντάξει. Άλλοι είναι και τα αφεντικά της πόλης εδώ και χρόνια. Και πλέον από πέρσι δυστυχώς για σένα που έχει μεγαλώσει το κόμπλεξ σου είναι και τα αφεντικά της χώρας πλέον. Γιατί σε καταλαβαίνω να πονάς, να βογκάς και να ασχολείσαι όλη μέρα με τον πρώτο. Είναι τραγικό για έναν οπαδό να είναι 40 χρονών αυτός και τα παιδιά του και τα νύψια του και οι φίλοι του, οι συνοπαδοί του να μην έχουν δει ούτε γκολ σε τελικό. Όχι κύπελο να πάρεις. Ούτε γκολ σε τελικό έχεις δει Χριστάκη. Εσύ μήνες στο παρελθόν του Γκάλι, μείνε στο παρελθόν του μπάσκετ, στα Final Four κτλ. Εγώ κοιτάω το μέλλον και το μέλλον μου ανήκει. Δόξα τω Θεώ, τα τελευταία τρία χρόνια παίρνω συνεχόμενα κύπελα, μου το κουβαλάει ο αχθοφόρος Μάνταλος. Το παίρνω, είμαι η μόνη ομάδα που το έχω κάνει στην Ελλάδα. Έχω το καλύτερο ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας σε 30 αγωνιστικές 26 νίκες, 29 είναι για μένα. Και το έχω πάρει αίτητος, σε πονάει παραπάνω αυτό. Το αίτητος σε έχει στοιχειώσει, σε έχει κάνει μεγάλο κομπλεξάρα και αυτό αποδεικνύεται κάθε φορά που φίλοι παρόμοιοι σαν και σένα παίρνουν τηλέφωνο και τοποθετούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Το γουστάρω, μου αρέσει, μου επιβεβαιώνεις την πραγματικότητα, αυτό που υφίσταται, αυτό που ζω και είμαι καραχαρούμενος εδώ και τόσα χρόνια. Γιατί ο ΠΑΟΚ δυστυχώς για σένα γιγάντωσε και δεν σε υπολογίζει καθόλου. Ιδίως όταν έχεις κάνει υποχθόνιους συνεταιρισμούς για να μπορείς να υπάρχεις, να μπορείς να συνεχίζεις να υπάρχεις.
Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Χριστάκι μου. Ε? Τι Χριστάκης είσαι. Δεν είσαι Χριστός. Αυτά τα ολίγα από εμάς. Πάμε λίγο στα διαδικαστικά της εκπομπής και θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο και την Παρασκευή, πρώτο ο Θεός, έτσι, για το μεγάλο ντέρμπι που παίζει ο πρώτος με τον έβδομο. Παίζει ο πρωταθλητής αίτητος νταμπλούχος ΠΑΟΚ με τον Άρη, ο οποίος έχει να κατακτήσει τίτλο 50 χρόνια στο κύπελο, 49 και 122 σύνολα, σύνολο από το 1946, το ποτάδιμα Χριστάκη. Κοντά μας ήταν άλλο ένα βράδυ η Mazda Αμανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έργο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του, διεύθυνση Παπάφη 205, 2310-924-931, τηλέφωνο επικοινωνίας. Πορκείτο ψητοπολείο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με τόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα. Αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην Δικητηρίου. Delivery. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2315-2555 για τις υπέροχες νοστιμιές από το ψητοπολείο Πορκείτο. Κοντά μας ήταν και η ψαροταβένα Πορφύρα, ψέματα, αυτό είναι άλλο. Η ψαροταβένα Καρεκλάς, εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος στην ψαροταβένα Καρεκλάς, θέα όλη η παραλία της πόλης μας. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές αλλά και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρυσκα ψάρια και σπέσια αλλά χρυστά μυδάκια. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας στην ψαροταβένα Καρεκλάς με ιστορία το 1938. Θεμιστοκλής Φούλη 76 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2310-413-230. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι, ο 356. Έλεος Ρεμάγκες, κάνετε την ίδια ζήτηση, όμορφα επιχειρήματα, χωρίς φωνές και αφορισμούς. Εγώ είμαι Ερακλειδέας, είμαι ο πιο μικρός από όλους και όταν πρέπει να μιλήσω, μιλάω και δεν τρώω φάπα. Εσείς από την άλλη, μην πέφτετε στο επίπεδο του καθενός. Φίλε, η συγκεκριμένη εκπομπή είναι για καζούρα, για αντιπαράθεση και για ενημέρωση βέβαια. Αλλά ράδιο μαρμίτα είσαι, δεν γίνεται να μην δεν υπάρχουν αυτά, ιδίως όταν υπάρχει ραδιοφωνικός παραγωγός που είναι ΠΑΟΚ και από την άλλη μεριά Άρης. Ιδίως όταν βγαίνουν στις γραμμές ΠΑΟΞΙΔΕΣ, Αριανοί, Ολυμπιακοί, ΑΕΞΙΔΕΣ και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν γίνεται ρε φίλε 356, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλαντερ με Νίκο Παπαδόπουλο και Νίκο Μοσχοβίτη. Λίγο αργότερα στις 12 ο Γιώργος Αγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Καρφωμένη βελόνα στους 107,4 των FM από Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλιν και Βασίλη Καβαδία. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Χρόνια πολλά στις σοφίες, στην πίστη και στην αγάπη. Auf Wiedersehen.